Αυτά είναι. Ωραία, λιμπεράρα. Πραγματικά τεράστιο κομμάτι. Πραγματικά τεράστιο κομμάτι. Δεν θέλω να το κόψουμε αυτό το κομμάτι. Fine, fine, πώς λέγεται, fine, fine. It's a fine, fine day. Ah. Δηλαδή το ακούς και η καρδιά σου, δεν ξέρω. Ο ήλιος μπαίνει μέσα σου. Μπράβο. Καλημέρα Μακεδονία του, καλημέρα Θεσσαλονίκη του. Παιδιά, να πω την αμαρτία μου, το κομμάτι αυτό. Το ακούω από τότε που ήμουνα 15 ετών. Το λατρεύω, δεν το βάζω στα 5 κορυφαία στον πλανήτη. Του 30 είναι το κομμάτι. Μόνο. Μόνο ο Χρήστος ο Κιώσης. Μόνο ο Χρήστος ο Κιώσης πρέπει να μου το έχει πει τον τύπο, πώς λέγεται, ο οποίος δεν ξέρω τι άλλο έχει κάνει. Φαντάζομαι ότι και ο ίδιος ξέρει μόνο αυτό το κομμάτι, τίποτα άλλο. Το ξεχνάω συνέχεια. Το θέμα είναι άλλο. Αν ξέρει κάποιος να μας πει, έτσι χαβαλέ, ξεκινήσουμε Δευτέρα. Σε ποια μπάντα έπαιζε πλήκτρα αυτός ο τύπος? Που λέει το It's a fine, fine day. Έτσι από τον Χρήστο Κιώση, έτσι. Εγώ δεν είχα ιδέα. Και αυτό ομολογώ, δεν είχα ιδέα. Δεν το ήξερα αυτό. Από Χρήστο Κιώση. Έτσι, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ποια σφαγή, αγόρι μου? Ρακλή. Δεν τι να το πω. Για ποιο Ρακλή, ρε. Τελικού Άρχι. Κυπέλου. Γκολ με χέριτρο. Πέναλτι δεν δίνει. Άρχισε, που είναι ρε. Ίδιο το πέναλτι με αυτό που έδωσε τον Πάο. Στον Πάο. Ήμουν σίγουρο θα το πήρε, φίλε. Λέω, ήμουν σίγουρο. Εντάξει. Ο ένα απήχε 9 μέτρα, 7 μέτρα και ο άλλο ήταν στο στάδιο στο 1,5-2. Παιδιά, για ποια φάση, για το Άρης Πανιώνης, για το πέναλτι. Ναι, μάτια μου, ποιο είναι το πέναλτι. Ο Άρης πέναλτι. Σέντρο, μάτια. Ματσίδη, σέντρα από τα δεξιά. Χέρι ο. Ποια δεξιά, από τα αριστερά είναι, ρε. Από τα αριστερά, συγγνώμη. Μπουλούλη, μουλούλη, τζουτζούλη. Στο χέρι η μπάλα, ίδια φάση με τζανακάκι. Δεν χέρι το πήγε και ο Βαρούχας. Δεν έχει ο Βαρούχας. Που την έχει πάρει εδώ πέρα. Ο Σταυρόπουλος. Το ίδιο. Ο Σταυρόπουλος, το στόπερ. Την μπάλα εδώ. Αν την περισπασμός για την Κυριακή. Έλα, fine, fine day. Έλα. Φάση με τζανακάκι που το δίνει. Καλά, καλά, καλά. Α, εκείνο δεν είναι. Μα δεν ήταν. Άντε ρε χαμένη τώρα. Άντε αρχίζετε πάλι δευτεριά. Εκείνο είπα δεν είναι. Κανένα από τα δύο δεν είναι. Βγάλατε γλώσσα. Στο ΠΑΟΚ το έδωσε. Σωστό, με αυτή είναι η διαφορά σας. Το χέρι με το τσιλούλι που παίρνει την μπάλα με το χέρι και βάζει το ένα. Ρε εδώ και εγώ ήταν ο τόπος, πήγαμε. Πηγαίναμε να πάρουμε το κύπελο. Πηγαίναμε να πάρουμε το κύπελο, ρε. Είναι δυνατόν, ρε. 10 βολές, 17 βολές οι άλλοι. Ορίστε. Δεν πειράζει. Τι να κερδίσει. Είναι οι φίλοι του Γιάννη και οι φίλοι του Λεμπρός. Λίγο, θα μα τα πει αργότερα, κύριε Ουλή. Έρχεσαι, στέκεσαι εκεί πέρα όρθιο. Έλα, σιγά σιγά. Κάνω τώρα το πρώτο. Σωστό για να κάνει. Α, πώ το μπουκάρει δηλαδή. Μάλιστα. Χαμό. Όρμησε ο Θεοδωρίδη στο Ρόκα. Είπε ο Γιάννη. Πήγε από πίσω, χτύπησε το μπάγκο. Το οποίο και εγώ δεν το είδα και φυσικά πολλοί άλλοι δεν το είδαν. Ο διοικητικό παράγοντα χτύπησε τον μπάγκο στο. Τώρα κάτι θα λέμε όλα, τα πετάμε έτσι. Καλημέρα, δεν είπαμε. Ο Θεοδωρίδη πρέπει να μα πει. Βασικά στον Ερακλή πρέπει να μα πούνε ποιο είναι τι. Φουριόζο μπήκε. Εντάξει. Λένε για συνέντευξη τύπου αυτή την εβδομάδα. Την κόψαμε. Ότι θα κάνει και οι τρει. Κόπηκε. Όρθιο μα τα λέει. Για αυτή την εβδομάδα είπαν, θα γίνει συνέντευξη τύπου. Όχι, να μην γίνει. Αλλά θα κάνουν και οι τρει. Ήθελα να κάνει μόνο του ο Ηλίας Θεοδωρίδης. Ο Θεοδωρίδης, ειδικά ο Ηλίας Θεοδωρίδης. Να πούνε ότι είναι πληρωμένοι παίκτε και μετά από μια εβδομάδα να πηγαίνουν τα εξώδικα ότι είναι απλήρωτοι. Εντάξει, πρέπει να μα πει τι θέλει ακριβώ ο κύριο Θεοδωρίδη. Έρχομαι, μην φύγετε. Δέκα βολές βάρεσαν οι άλλοι, ρε φίλε. Τι να κάνουμε. 3,5 λεπτά δεν βάλαμε πόντο. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Δεν λέμε εμεί τέτοια. Εντάξει, δεν μιλάμε. Δεν λέμε τέτοια. Όχι, μωρέ. Στο Λίντο ήταν μια καταπληκτική διατησία, εντάξει, λέγατε πριν 15 χρόνια. Εγώ. Άντε, βγαίνει έξω τώρα. Άσε μα τώρα. Τεράστιο μήνυμα τώρα που εδώ ο Τσάλ. Δεν είναι για τον Τσάλ. Ναι. Μπράβο, ρε Σιρομανίστα. Μπράβο. Εννοείται, ρε φίλε, ότι έκανε κακό ο Πάοκ φέτο στην πόλη, εννοείται. Εσεμεσικό ξεπαρθένια. Τη σκαρφίστηκε ο άλλο. Οι εκπομπέ τη εβδομάδα. Το παιδί ξέρει τι είναι. Δεν το ξέρω, ναι, είναι πολύ καλά. Δεν έχω καμία σχέση με Ολυμπιακό. Α γίνεται ακόμα πιο νιάρι, απέναντι. Οι εκπομπέ τη εβδομάδα που πέρασε πρέπει να ήταν από τι πιο ανιαρέ και βαρετέ όλη τη σεζόν. Τι λε, Αγίου Βαλεντίνου είχαμε, μια χαρά. Δικαιώνονται αυτοί που λένε ότι πουλάει μόνο το κλάμα. Όποιο δεν είδε ψε τη μαρμίτα. Δεν μπορεί να καταλάβει τι κακό έκανε ο ΠΑΟΚ. Το ΠΑΟΚ φταίει, άκου τώρα. Να μην πήρε ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα για να κάνει ο Ράπιο Ασλαμάς εκπομπές. Αν δεν χαμένοι. Για τον Άρη θέματα και τα λέει. Είδες εψέ. Όχι. Είδες. Περίμενε. Πόσες σερή γραμμές κόπηκαν επειδή ξεκινούσαν και λέγανε βλακία ένα απόλυτο τύπο και τις κόβει και τις έκοβε. 9. 11. Άντε. 11 γραμμές απλά βρίζανε ενώ σπίτια. Ενώ οι υπόλοιπες λέγανε σοβαρά. Όχι. Βγαίνουν. Ενώ το ΠΑΟΚ πήγαινε χάλια, μιλάμε για φιλοσοφία η εκπομπή. Κατάλαβες τι γίνεται. Κάπως έτσι πάει. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε πρώτες, έξι πρώτες πολύ ωραίες. Μετά ξεκινάει, παιδιά. Δεν πειράζει. Όταν ο ΠΑΟΚ πηγαίνει άσχημα. Να σου πω κι άλλο τώρα εσύ. Έτοιμη για χορηγία. Δεν με πειράζει καθόλου άλλο. Δεν με πειράζει καθόλου. Πάει τέλος. Πάω για το πάω κάρι. Πάει τέλος. Να σπάσουμε τα ίδια. Κάτσε. Και τι ομάδα είναι ο τύπος, ξέρεις. Τι να σπάζει. Προς τιμή του. Όχι. Τι να σπάζει. ΠΑΟΚ.
Τι να σπάσει. Λέει, τι να βάλω ρε παιδιά τώρα. Σας ακούω, τι να βάλω. Λέει. Ο Κάρης έχει πέσει. Άλλο, δεν έχει ένταση. Τι να βάλω. Τι να βάλω. Για ένα μία, τι να βάλω. Πάει τελείως. Μην αρχίσει τώρα από αύριο που έχω αποζήσει και τώρα και τα άλλα. Μα θες πάρε τον Ντανιέλ Μπατίστα. Δεν χθες την Εθνική Κυριακή. Βάλ τον στόπερ όπως εκείνο το πάω κάνει το 3-2. Ποια σφάγγε. Α, χαμένα. Άντε πάρε τον καφέ και έλα μέσα. Ακούγεσαι λες και είσαι στο πηγάδι με Χριστό. Τώρα ναι, τώρα ναι. Πριν μια χαρά ακούγόμασταν. Χριστό, και εγώ τώρα ακούγεσαι λέει λες και είσαι στο πηγάδι. Μας ακούω και εγώ λίγο μπουκωμένους, αν μπορείς. Τώρα, κυριούλη. Να μιλήσουμε τώρα. Wow. Μπράβο, ρε. Είδες. Τώρα, μπράβο. Αν είσαι χολιταράς. Τρία εισιτήρια για τα αριανάκια για πάω Κάρης. Καλά, ρε, σωστό μα το περίμενε ένα, να γράφουνε Αρίς. Όχι, Μουτζαχεντή δεν γράφουνε. Πάω Κάρης. Ωραία, λοιπόν, τρία εισιτήρια για το πάω Κάρης την ερχόμενη Κυριακή. 7:30 στάδιο Τούμπας, μόνο για οπαδούς του Άρεος. Όχι, όχι, για όλους. Κοίταξε, Τσαλτίδη, άντε πάλι γλώσσα έβγαλε. Τον Οκτώβριο είδε. Ήρθε Δευτέρα, κούρνιασε εδώ πέρα, ούτε σε πήραξε τίποτα. Τώρα πάλι άρχισε έτσι. Άρχισε. Α, άρχισε. Δει σου όπω είσαι και βγάλω φωτογραφία τώρα να κάνουμε γιατί έτσι έγινε κομπή. Γυμνός είμαι. Όπω ήσουν. Καλά, καλά. Βγες τώρα έξω. Τρία εισιτήρια πάω, Κάρης, ερχόμαστε. Μαλή τον είδε, δεν είπε κάτι. Τα κουρεμένα κεφάλια. Βγάλω τον φωτογραφία μόνο αυτόν έξω, αλλά όπω ήταν. Μπενζίν και από πάνω το αμάνικο έτσι. Βγάλω τον τώρα. Ερχόμαστε. Δεν κάνω πλάκα, τόσο θα σε βγάλει σίγουρα στο διάλειμμα. Έλα, αυτό δεν ξέρω τι γίνεται. Το λιγότερο. Δίνουμε τρία εισιτήρια, έτσι. Τρία εισιτήρια. Πάω Κάρης, Κυριακή, 7:30 ώρα. Λοιπόν, FM κενό. FM κενό. Όνομα και επώνυμο οπωσδήποτε. Την λέξη ΠΑΟΚ δίπλα οπωσδήποτε. Αποστολή στο 54526 οπωσδήποτε. Τρία, ούτε ένα ούτε δύο. Τρία εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Άρης. Ελπίζουμε και αυτή την εβδομάδα να έχουμε διαγωνισμούλιδες, έτσι. Προς το παρόν, έτσι μας για το χαβαλέ μας προκύπτει, ρε παιδί μου, από τον Χρήστο Κιώση. Ο Τόνι Κάρεϊ που ακούμε στο τεράστιο αυτό κομμάτι. Τεράστιο. Τόνι Γκάλβιν. Σε ποιο συγκρότημα έπαιζε Πλήκτρα. Δεν το γνώριζα. Τότε να. Εγώ το ομολογώ, έτσι. Από τον Χρήστο Κιώση. Το πω, ρε μπέρδεμα, το με μιλάς. Από τον Χρήστο Κιώση το έμαθα. Ποιο Τόνι Κάρεϊ, ρε εσύ. Τι. Ποιο είναι Τόνι Κάρεϊ τότε. Τόνι Γκάλβιν είπα, ρε. Α, νόμισα. Θα σε έκραζα. Νόμιζα πες Τόνι Κάρεϊ στην Τότεναμ. Γιατί και επιθετικούλης ο κυριούλης. Ποιος είναι ρε ο Κάρεϊ. Βέβαια. Δεν ακούσε Τόνι Γκάλβιν. Γιατρός, ε. Οδοντίατρος. Οδοντίατρος. Μπράβο. Ναι. Ποια, τι γλώσσα ήξερε τέλεια άπτεστα. Αιγυπτιακά. Πέρα από αγγλικά. Όχι. Ευρωπαϊκή. Άψογα. Εκείνη την εποχή. Ισπανικά. Αδιανόητο. Όχι. Όχι. Σήμερα είναι πολύ της μόδας γιατί η χώρα ναι. Όχι. Τα είπες ο... δεν πάει το μυαλό. Σου λέω τότε, τώρα είναι της μόδας, τελευταία 15 ετία. Ποια είναι της μόδας, να πάει ισπανικά ο άλλος. Ρωσικά. Ρωσικά. Α, μάλιστα. Α, ναι, μου το έχεις ξαναπεί αυτό. Τι χαρακτηριστικό, πώς έπεσε στην εμφάνιση, πώς ήταν. Δύο πράγματα, χαρακτηριστικά πάντα. Δύο πράγματα. Δύο πράγματα. Κάλτσες κατεβάζω. Μπράβο. Κάτω κάλτσες. Και έξω μπλούζα. Και τη φανέλα πάνω από το σόρτς. Έτσι. Λοιπόν, ορίστε. Η πρώτη συμμετοχή για τον ΠΑΟΚ από τον φίλο τον Ιωάννη. Καλημέρα. Και ο πόνος συνεχίζεται. Λοιπόν, η εικόνα με το κομμάτι αυτό και που σίγουρα προσπαθώ, και από αυτό την εμπνεύστηκε. Προσπαθώ να έχω εικόνες τώρα για το κομμάτι. Πολύ απλά. Ναι. Νέα Υόρκη, ηλιόλουστη, δίπλα στις λίμνες και στα πάρκα και στο ποταμό Βρομόλυμα. Να ταΐζεις πάπιες και να κάνεις πικνίκ. Yikes. Κάτσε καλά. Αυτή η εικόνα και από αυτό δεν υπάρχει περίπτωση. Ο Γιώργος λέει καλημέρα στα Αλάνια. Γλέντα τους Παπαδόπουλε. Άκου τι καρφίζει την καρεφίλε 679. Ανιαρές οι εκπομπές. Γιώργο. Κάτσε 10 χρόνια πρωτάθλημα να δεις τι έχει να γίνει εδώ. Δύσκολο. Όταν φύγει και ο Ιβάν θα φύγω και εγώ να ξέρετε. Παιδιά όποιος θέλει σχολιάζει τα όσα είδαμε το τριήμερο αυτό σε Ελλάδα και εξωτερικό. Διπλό ημίχρονο άσο τελικό. Ε. Ο Ολυμπιακός που δεν μπορούσε να αλλάξει το πρώτο ημίχρονο πάσα στο δεύτερο οργίαζε. Ε. Διώχνει ο Σάο Μά, τράω, κάω, λά, την μπάλα και πέρα στο δεύτερο λεπτό. Ωραία πράγματα, ε. Σου λέει χάσαμε που χάσαμε το πρωτάθλημα, χάσαμε που χάσαμε το Champions League. Οι άλλοι, 23, 25, καλά είναι. Καλά λοιπόν, είναι. Και χοροϊδεύεις κόσμο. Λοιπόν, να υπενθυμίσω κυρίως μαζί μας, επειδή είμαστε Σαλόνικα, το εθνικιστικό μίσος που είδαμε στο Άρης 1914, Πανιώνιος 1890, μιλάμε μόνο για εθνικιστικό μίσος και τίποτε άλλο. Τα όσα όμορφα διαδραματίστηκαν στο Ηρακλής 1908, ΑΟ Κέρκυρα 1969, 1-1, 1-0 ημίχρονο. Να ενημερώσω, να υπενθυμίσω εδώ, σκόρερ ο Εμμάνουελ Περόνε με εκτέλεση μπενάλτ στο 21ο λεπτό από τον 35χρονο Αργεντινό Ιταλό. Και η ισοφάριση με βρωμό σου το απίστευτο, το πρώτο και μοναδικό γκολ της καριέρας του μέχρι στιγμής, δηλαδή το παιδί να είναι γερό να βάλει κι άλλα, του Νίκου του Κρητικού, του 24χρονου Έλληνα αμυντικού μέσου. Όμως οι φίλοι του Ηρακλέους, όσοι συνεχίζουν και ασχολούνται, ας σχολιάσουν τα όσα γίνανε με τον Ηλία Θεοδωρίδη,
με τον Μάνουελ, με τον Χωσέ Μανουέλ Ρόκα, αλλά και διάφορα άλλα πικάντικα, όπως για παράδειγμα την πολύ έξυπνη ιδέα του Νίκου του Αναστόπουλου, του προπονητή της Κέρκυρας, για πρώτη φορά στον Πάγκο στην σεζόν αυτή, στον 69χρονο Ζαφνιό της coach, ο οποίος στο 90-2 έβγαλε τον Γιάννη Πασά, προφανώς για standing ovation στην πρώην του ομάδα, για να απολαύσει ο συμπαθής Αγρινιώτης τόνους από γιούχα. Και φυσικά τον Ολυμπιακό που παίζει μπαλάρα, ΟΣΠ 1925, ΑΕΚ 1924, 4-1, ημίχρονο 0-1. Παρολίγων θα βλέπαμε άλλη μια μαγική εικόνα στο Γεώργιος Καραϊσκάκης σε παιχνίδι Ολυμπιακός ΑΕΚ. Ναι, σου βγάλει τα μάτια ο Ολυμπιακός στο πρώτο ημίχρονο. Νομίζω... χαμένα, κοροϊδεύει τον κόσμο που δεν το έχει δει. Νομίζω ήθιστε τα τελευταία τρία χρόνια στο μάτς αυτό να βλέπουμε μαγικές εικόνες. Κάτι με κάτι γκολ του Αραβίδη, κάτι με κάτι γκολ του Γιακουμάτη και τα λοιπά, με κάτι τσουρνέματα. Θα είχαμε παρολίγο τσούρνεμα και μαγκιόρα ΑΕΚ και ΕΨΕ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Όποιος διαφωνεί ή συμφωνεί, επικοινωνεί FM και νομίζω αποστολή στο 54526. Ας το βάλει καλό Ολυμπιακό στο μυαλό του. Αν θέλει πάλι δεύτερες θέσεις τα επόμενα χρόνια, ας ανέβει στο άρμα του ΠΑΟΚ. Αυτό έχω να πω εγώ. Ναι. Μήνυμα οπαδού του ΠΑΟΚ του Θαλαμοφύλακα. Όσο ΠΑΟΚ τόσα χρόνια ήταν στο άρμα του Ολυμπιακού και έβγαινε τέταρτος. Άστα, κυριούλη. Κατάλαβες. Για να μας τα χαλάσεις τώρα. Ας ανέβει. Δύο πράγματα. Εγώ είμαι τίμιος, είμαι έντυπος, δεν είμαι ρουφιάνος. Τώρα που μπήκε στο στούντιο ο Τσάλτ. Μήνυμα από οπαδού του ΠΑΟΚ Θαλαμοφύλακα. Αν έτρωγε ο Κότνικ τέτοιο γκολ με εμάς, τι θα γινότανε σήμερα. Έφαγε χειρότερο. Ένα αυτό, όντως έφαγε χειρότερο. Πολύ χειρότερο. Και ο Κότνικ στο πρώτο ημίχρονο, φίλε, άμα θέλει να κάνει κάτι, τρώει στο πρώτο ημίχρονο που βγάζει το απίστευτο του Λάρσον. Κάτω, χαμηλά. Δεξιά κάτω. Άντε, άντε, επειδή έχει συνηθίσει τόσα χρόνια να τα κάνει αυτά, νομίζει να κάνει κι άλλοι. Άντε, άντε, όσου φουφύλακα. Φουριόζο μπήκε πάλι κοκκινισμένο. Όσου, συγγνώμη, όσου φουφύλακα. Α, όσου που σε παραδέχομαι. Ωραίο, καλό. Με κοκκινισμένο σβέρκο θα μου πει. Και το άλλο είναι από τον Γιάννη, τον οπαδό του Άρεο. Φανατικό οπαδό του Άρεο. Είναι ο γνωστό Γιάννη. Που έχει πει ότι μέχρι ο... και το Μετροσπορ γράφει για καθοριστικά αλλά την κουτσιά αυτή πριν από το μάτς με τον ΠΑΟΚ. Σκέψου. Τι είναι αυτά, ρε παιδιά. Τα πετάτε όλα. Όχι, τίποτα. Όλα τα πετάτε σε μένα. Εγώ τι. Όχι, ρε, κύριε, τίποτα δεν έχει παλικάρι μου. Δεν είναι χορηγή, κυριούλη. Ναι, εκεί είπατε, δεν είπατε τίποτα για σένα. Λοιπόν, και ο Γιάννης ο παδός του Άρεος, ο οποίος πριν από περίπου 10 μέρες είχε πει ότι είναι ξεκάθαρο ότι στόχος του Χρύσανθου είναι να γίνει ξανά γραφείο τύπου του Άρεος. Και είπε ο Χρύσανθος είναι μια μπούρδα αυτό. Όχι απλά μπούρδα. Αλλά... Κολομπούρδα, εντάξει. Όχι, όχι απλά μπούρδα. Για να γίνω γραφείο τύπου του Άρη, πρέπει να μου εξασφαλίσει τα εγγόνια μου κάποιος. Με αυτά που τράβηξα την προηγούμενη φορά. Καλά, και σε ξέρω, σε μαστιγώνα, σε φτύνα. Όχι, δεν με μαστιγώναν. Επιλογή μου ήταν συνειδητή. Πόσο έχεις κάτσει? 3,5 χρόνια. Συνειδητή. Μιλάμε για. Συνειδητή. Πρόσεξε, συνειδητή. Μα την Παναγία, εγώ είχα στο μυαλό μου 1,5 χρόνο. Ναι, ναι. Και μεγαλούργησε κιόλα η ομάδα. Μπράβο. Στην περίοδο που ήμουν εκεί πέρα, Ασλαμή. Δεν ξέρω αν έβγαζα σέντρες, αλλά έχει πετύχει τη μεγαλύτερη στιγμή της ιστορίας και επικοινωνιακά ήταν μια χαρά η ομάδα. Με τη ΣΥΤ ήταν η μεγαλύτερη στιγμή της ιστορίας δική μου. Η μεγαλύτερη είναι με την ύψη. Πάμε παρακάτω. Δεν είσαι μεγαλύτερη. Η δεύτερη είναι με την Ατλέτικο. Με την Ατλέτικο. Όχι. Είναι η ΣΥΤ. Η ύψη. Τέλο πάντων. Πώ είναι η ύψη. Ο Γιάννη λοιπόν γυρίζει από τον γήπεδο χθε. Έτσι. Πηγαίνει σε όλα τα μάτσα ανελειπώ. Λέει, πες του και τον Χρύσανθο και αν θέλει, λέει, δώσ' του το τηλέφωνό μου. Δώσ' του το δικό μου, λέει. Αυτό που έβλεπα χθες, εμένα δεν μου άρεσε. Τι κάνει και το δάχτυλο, έτσι το κουνάει. Τι κυκλικά. Αυτό που, κυκλικά. Ναι. Που ο Άρης με 10 παίκτες από το 10 έκανε γιογιό τον Πανιόνιο. Κυκλικά. Και θα μπορούσε να κερδίσει. Καλά, κοίταξε. Πάντα υπάρχουν 10 αριάνοι που σκέφτονται έτσι. Αλληλουχία. Πάντα υπάρχουν κάποιοι. Εμένα αυτό δεν μου άρεσε και τα λοιπά. Και άμα τον πάω στο δικαστήριο, τον Γιάννη, όχι. Όχι, 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 το μάτι ήταν καθαρό. Παιδί μεγαλώνει. Επειδή μεγαλώνει, λοιπόν, παιδί μπορεί να λέει ό,τι θέλει και να λασπώνει την. Ίδιο γκολ και με την Λαμία δεν βάλαμε. Τον Άρη. Καλά, ποδόσφαιρο. Καλά, εκείνο και. Ποδόσφαιρο. Εσύ το είδε το μάτι. Πέρασαν 15 από το. Το και τι, είδε κάτι υποπτό. Όχι, για μένα όχι. Και το μάτι ήταν πολύ καλό, μου άρεσε. Okay. Με 10 παίκτε, φίλε. Είχε ρυθμούλη. Ο Άρη ήταν εξαιρετικό. Με 10 παίκτε. Από το 10. Όταν βγαίνει ο Μπάσα, λέω γεια σα. Ο Μπάσα με τον παλικάρι ίδιο με τον μάτς με Πανετολικό. Πολύ... ίδιο μάτς με Πανετολικό. Καριά. Που ο Άρης μένει με 10 στο 30 και έχει και την ψυχολογία γιατί χάνει το πέναλτι ο Πανετολικός. Είναι τραγικός.
Λοιπόν, για τη φάση αυτή, δεν κάνω πλάκα, αυτό μου για μένα είναι φουλ εθνικιστικό μίσος. Με τον Σέρβο Νόβισα. Ναι, που ξέρει ο Μπάσα τώρα ότι ήταν ο Σέρβο. Νόβισα Μαξίμοβιτς. Ο Σέρβο στην προηγούμενη φάση. Κάνει λάθος. Δεν βλέπετε το μάτσο τότε και οι δύο. Για πες μας. Δύο φάουλ συνεχόμενα κάνει ο Σέρβο και μάλιστα το δεύτερο με σκαριά στο Λάρσον, ακριβώς πριν φάει την κλωτσιά. Του κάνει φάουλ του Λάρσον με τον ίδιο τρόπο, όχι τόσο πολύ. Γιατί δεν τον βρίσκει, αλλά κάνει και αυτό προβολή. Δεν τον βρίσκει όμως τόσο καλά το Λάρσον. Δεν το δίνει ο Κουτσιάτς και πάνω στη φάση πάει ο Αλβανός και τον τη ρίχνει. Είναι καθαρά πάνω στη φάση το. Εγώ το λέω ότι. Ανοησία, κόκκινη κανονική. Αργιανή πιο πολύ. Αν ήταν ο Μάτος θα παίρνει κίτρινη. Θα σου πω και ποιο. Έλεγα, δεν θα βρει κάτι να πει, ρε φίλε. Δεν θα βρει κάτι να πει. Δεν θα βρει κάτι να πει. Υπάρχει μία. Υπάρχει μία στο εκατομμύριο να πιστεύει ότι στο 10ο λεπτό σε ΠΑΟΚ Πανιώνιος τώρα την Τετάρτη στο κύπελο. Έχω φάει πράγμα. Πότε? Έχω φάει κόκκινες εγώ τέτοια. Τώρα ρε φίλε, φέτος και πέρσι σου λέμε, φέτος. Μα η ομάδα κεντάει, δεν μπορεί να φάμε τέτοια κόκκινη, κυριούλη. Δεν γίνεται. Πώς θα γίνει δηλαδή. Η ομάδα κεντάει, δεν μπορεί να φάμε τέτοια κόκκινη, είπε. Το είπε και μόνος του, το παράδειγμα και μόνος του. Δεν γίνεται να φάμε τέτοια κόκκινη, φίλε. Πες μου καθαρά, καθαρότατα. Κάτι σήμερα στην ΕΡΤ. Τρώει λίγο τα νυχάκια σου, λες. Σήμερα 7 η ώρα. Δεν έχουν και καλή παράδοση. Τεράστιο αυτή. Παιχνίδι. Μπάσκετ θα πάω να παίξω. Είδαμε χθες πολύ ωραίο. Δεν θα το δω καν. Θα πάω να παίξω μπάσκετ. Ναι, αλλά και σε κανένα time out θα ανοίξω και να δει σκορ. Όχι, το μάτσο το δω μετά το βράδυ. Α, το βράδυ. Το κάθε το βλέπει να το σκόπι. Αφού 0-2 είναι το μάτσο. Δηλαδή, ούτε ο ίδιος το πιστεύεις, ρε φίλε. Ούτε κατέρνει να πιστεύει. Δηλαδή, θα κάτσει 12 η ώρα ενώ έχει λήξει από όλο πάγο 0-3 για να το δει. Να δω φάσει. Να δω τέτοιο, να δω. Το παιχνίδι να μιλήσω άλλο στην εκπομπή αύριο. Να δω σε ποιο σημείο. Υπενθυμίζουμε μεγάλο παιχνίδι απόψε. Που δεν θα ευνοηθεί σήμερα τη διαιτησία, να ξέρεις, γιατί έρχεται το ΠΑΟΚ Άρης. Ελπίζω να μην ξαναδικηθώ, όπως και σε άλλα παιχνίδια. Έγινε φέτος. Μεγάλο παιχνίδι απόψε στο Γεώργιος Καμάρας, ώρα 7, ζωντανά και από τον Λίμπερο και από την ΕΡΤ, έτσι, της High Definition. Απόλλων 1891, ΠΑΟΚ 1926. Διάβασε 503. Μπράβο στην ΕΡΤ που ΕΨΕ έδειξε από το αρχείο της το Απόλλων Σμύρνης ΠΑΟΚ 2-1. Αυτό το μάτς δεν έπρεπε να γίνει κανονικά. Ναι, έχω την ομάδα. Με ένα τόνο λασπουριό κάτω, Να δω το κόλ που βάζουμε, ρε φίλε. Κανονικά δεν έπρεπε να μετρήσει. Μπράβο, ρε, του Βασιλάκη. Σταματάει μπάλα. Με βρετό από τα δεξιά ο Απόλλων. Σταματάει μπάλα εκεί στη λάσπη. Ναι. Παιδιά, μην ξεχνάτε. Τρία εισιτήρια. ΠΑΟΚ Άρης. Την ερχόμενη Κυριακή, έτσι, ΠΑΟΚ 1926, Άρης 1914. Τρία εισιτήρια από την Τρόικα και τον Λίμπερο της καρδιάς σου, FM κενό, όνομα, επώνυμο, δίπλα γράφεις ΠΑΟΚ και το αποστέλεις στο 54-5-26. Και όποιος είναι μάγκας και θυμάται, ο Τόνι Κάρι που ακούμε, για να δω. Ορίστε. Φίλε, είναι πολύ κοντά. Ορίστε. Είναι αυτό, πολύ εδώ. Κοντά. Δεν δείξω που είναι ο παίκτης, ρε φίλε. Όπου βγάζει την παλιά. Ο αυτός που είναι εκεί ο παίκτης του ΠΑΟΚ. Τι? Τι σημασία έχει. Δεν φαίνεται, ρε φίλε. Υπάρχει οδηγία της UEFA. Ρε, λέει, τώρα τσάλ, τώρα. Λέει, κάτι άλλο. Η οδηγία της UEFA. Δεν είναι ακριβώς ίδιο. Δεν είναι ακριβώς. Το Σταυρόπουλο το χέρι είναι πιο κολλητό. Και λίγο το τραβάει. Πάει τελείως μέσα κολλητά. Εδώ είναι ένα κλικ. Είναι ένα κλικ μετά. Πρόσεχε να σου πω κάτι. Η οδηγία της UEFA είναι ότι αυτά δεν δίνονται πέναλτι. Άντε καλά. Δεν δείχνει που είναι ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, αγόρι μου γλυκό. Μου δείχνει τη φάση κανονικά τη χθεσινή. Εδώ είναι. Τι εδώ είναι. Τι να κάνουμε που η λήψη το ένα είναι. Ποια από... λήψη δηλαδή είναι. Η λήψη είναι πλάγια από τη μία, η άλλη είναι από μπροστά. Άντε ρε χαμένε τώρα μαζί. Μας δείχνει τη φάση τώρα και δείχνει που είναι ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ. Τι ωραίο που είσαι. Άκου λίγο. Έλα, να σου φύλακα κι εσύ. Άντε από εδώ. Παίζει ΠΑΟΚ Άρης. Κανονίστε να στείλετε κανένα διαιτητή 8η κατηγορία. Ξέρεις ότι μόνο εγώ μπορώ να σκόψω το αίτητο. Κανένα άλλο. Τα ίδια έλεγες και τον Οκτώβριο. Κανένα. Σταμάτα, βλέπεις. Πάλι μόνο εγώ μπορούσα. Βλέπεις. Φάνηκε. Είναι το μάτι το οποίο. Χαρά. Μα μόνο σας το μάτι. Πολύ ευχαριστημένος θα είμαι φέτος. Και με χείνω σου πω. Και πλάκα να σου πω κάτι. Θα έρθει δεύτερη φορά στην Τούμπα φέτος και στα δύο πάω κάρι. Είμαι σχετικά άνετος, Δεν έχει το μάτι του κυπέλου. Καλά, πάρα πολύ άνετος είσαι. Ναι. Ούτε το μάτι. Δεν είμαι ένα από το πάνω τον Ολυμπιακό. Στον Ολυμπιακό έχουν κάτσει όταν μάτι. Έχω Λάρσον. Ποια μάτι και κάτι στον Ολυμπιακό, ρε χαμένε κι εσύ. Τρία μάτς. Ποια, ρε. Με εσάς. Ναι. Ευρωπαϊκό. Ναι. Και χθες με ΑΕΚ. Τι. Και ξανά ευρωπαϊκό. Α, όταν έπαιζε εγώ με Τσέλσι και μου κάθεται αυτό το κουνούπι από πάνω. Καλά, με Τσέλσι εσύ δεν είχες καν. Περίμενε λίγο. Εγώ όμως κυπέλο. Έχω το πάω κάρι στο κύπελο. Με Τσέλσι όμιλο. Όσο αδιάφορο να είναι. Είχε περιθώριο. Με δύο ήττες από Τσέλσι. Όσο αδιάφορο και να είναι το παιχνίδι με τον Άρη στο κύπελο. Όσο και να θέλετε να γίνει αδιάφορο, έτσι. Είναι ένα πάω κάρι. Έχω την Τσέλσι, έχω τα ευρωπαϊκά. Έχω το Ολυμπιακό ΠΑΟΚ. Έχω το Άρης ΠΑΟΚ. Τι μου λες τώρα. Και του κάνει του Ολυμπιακού τώρα μου λες. Τώρα μου λες του κάνει του Ολυμπιακού. Το ευρωπαϊκό. Πότε του κάνει το ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού. Δεν του κάτσε πριν το πάω Ολυμπιακό. Του κάτσε μετά το πάω Ολυμπιακό. Που είναι αντίο ζωή. Αντίο ζωή έγινε ο τίτλος του Ολυμπιακού. Σιγά το διακύβημα το χθεσινό. Το Ολυμπιακό ΑΕΚ.
Το ζόρι ήταν, θα βγει 4,5 απόδοση 23. Χθε διαλυόταν ο Ολυμπιακός. Ναι, ρε, ναι, διαλυόταν. Χθε διαλυόταν. Άντε, ναι, διαλυθεί και άλλε χρονιέ. Ναι, ναι, ναι. Καλά, εντάξει. Ναι, φυσικά. Βέβαια. Εννοείται. Εννοείται. Διάλειμμα. Λοιπόν, διάλογο, εδώ είμαστε με Χρήστο Κιώση. Δώσε έναν χορηγό. Ψάχνει δουλειά σε Θεσσαλονίκη, Κατερίνη Βέρεια. Για σένα το λέτε. Μιλά και διαβάζει από τα γερμανικά. Αν μιλά και γράφει γερμανικά, είσαι επικοινωνιακό, ότι είσαι. Αξιόπιστο, είσαι. Συνεργάσιμο αρκετά. Προσφέρει Dialog 1.100 ευρώ εισόδημα, επιπλέον προνόμια, πληρωμένες διακοπές, ρεπό σε αργίες, μοντέρνο χώρο εργασίας και ευχάριστο κλίμα, όπως όχι τα 3,5 χρόνια στον Άρη, 3 εβδομάδες εκπαίδευση πληρωμένη. Περισσότερα στο dialog.gr. Μας πολεμάτε έτσι, δεν μας φαίνεται τον καφέ. Ο άλλος πήγε στο Μαρκαριά να πάρει κουλούρι. Α, αυτά είναι. Ωραία διαλύματα κάνει. Μαζί μας έχουμε στην ναι. πρώτη ώρα της εκπομπής ασφάλειας Μαργαριτόπουλου. Ναι. Επειδή το αυτοκίνητό σας, το car δηλαδή, είναι πολύτιμο, στις ασφάλειες Μαργαριτόπουλος είμαστε σε θέση να καλύψουμε κάθε απέτηση με πακέτα προσαρμοσμένα στις προσωπικές σας ανάγκες. Πληροφορίες τώρα στο margaritopoulos.com και στο νέο τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 911 701. Μπορείς να κάνεις και ασφάλεια υγείας στο Μαργαριτόπουλο. Το ξέρεις αυτό, Χρήσανθε. Κάνεις από το κεφαλικό που θα πας στην κυραγή. Καλά. Ναι. Για να νιώσεις σίγουρος για την περίθαλψη της οικογένειάς σου, με ασφαλιστικά πακέτα από 170 ευρώ το χρόνο, τζάμπα δηλαδή, το άτομο, συμπεριλαμβάνονται οι αμοιβές γιατρών, εξετάσεις, φάρμακα, επεμβάσεις και αποκλειστική νοσοκομεία. Κόμμα. Α, αυτό με ενδιαφέρει. Η αποκλειστική. Ναι. Ναι, αλήθεια. Ναι. Μπράβο. Να πάμε τον Μαργαριτόπουλο. Να πάμε τον Μαργαριτόπουλο να μας βοηθήσει. Ε, πες, φίλε, ναι. Νοσοκόμα ηλικίας. Δεν έχουμε πρόβλημα, ε. Δεν έχουμε πρόβλημα. 30. Όχι, όχι παραπάνω. Όχι παραπάνω. 32. Δεν θέλουμε μεγάλη εμπειρία. Να είναι σβέλτα. Σβέλτη. FM και ενώ το μήνυμα σα αποστολή. Σβέλτη, Σβελτάνα, Σβετλάνα, δεν ξέρω τώρα, θα δούμε. Αποστολή στο 54526, δίνουμε και 3 εισιτήρια για τον αγώνα τη Κυριακή ΠΑΟΚ εναντίον Άρη. Ναι, ναι, ναι. Σε 7,5 ώρα στο γήπεδο τη Τούμπα. FM και ενώ ονοματεπώνυμο οπωσδήποτε. ΠΑΟΚ αποστολή στο 54526. Να διορθώσω τον συνάδελφο στο στάδιο τη Τούμπα, έτσι. Σωστή είπα. Στο στάδιο τη Τούμπα, όχι στο γήπεδο. Είναι γήπεδο Καραϊσκάκη πλέον και στάδιο τη Τούμπα. Βαθιά υπόκληση στον 4,72. Α, χρωστάμε κάτι πρώτα. Λοιπόν, πάμε να το πούμε αυτό. Ο Τόνι Κάρεϊ έπεσε πλήκτρα για κανένα δύο χρόνια στους Rainbow. Ευχαριστώ για το εισιτήριο Δαιμονία Νύμφη. Ήταν εκπληκτική συναυλία. Έτσι έμαθα. Εγώ από το σπίτι μου δεν βγήκα την Παρασκευή, αδερφέ. Δεν βγήκα. Απόλαυσα για 8η φορά στη ζωή μου την κορυφαία ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Τον θεία σου. Η διαφορά μας 4,94. Διάβασε, Μαρία. Ναι. Καλημέρα, λέει, καλημέρα πάω σε όλους, ο Αποστόλης, ο Γιώργος, όλοι να είστε καλά. Πάμε τώρα στον 4,94. Είναι ο παδός του ΠΑΟΚ και της έξω από εδώ στην Αγγλία, ο Γιάννης, ο Γιουγουλνεύρ, εγώ καλό μου, δυναμία και του Παπαδόπουλα. Μέχρι εψές, κύριε Τσαλτίδη, φωνάζατε και οριόσασταν, πού είναι ρε εσύ, ναι, για το μαρκάρισμα του Γουχού στον Καράμπελα. Τώρα, γαργάρα του Μπάσα. Φανφάρες για Λάρσο, σκαριές και κίτρινες του Μάτος. Ποια είναι η πολύ μεγάλη διαφορά, φανφάρες. Ότι ο ένας αποβλήθηκε, ο ένας άλλος πήρε κόκκινη, όχι. Ο άλλος από τον υπάλληλο της ΠΑΕΠΑ, ο κύριος Σαραϊδάρη. Γελάνε, αλλά αυτά που κοροϊδεύετε τόσα χρόνια κάνετε. Από τον υπάλληλο λοιπόν Σαραϊδάρη έδειξε πλάγιο, πλάγιο υπέρ του ΠΑΟΚ. Δεν του ξέφυγε η φάση. Άκου. Άκου. Από τις πιο αλήτικες αποφάσεις είναι αυτή. Κατάλαβες, you never go καλό που μόνο αυτό έχει σωστό. Ναι. Το κατάλαβες. Γιάννη, εδώ, εδώ την πατάς. Κόκκινη στο 10 και ο άλλος πήρες πλάγιο εσύ. Αμάν. Άρα, Γιάννη, κατάλαβες τώρα. Γι' αυτό λέω και εγώ. Και το κίτρινο του μάτος, συγγνώμη, είναι υπερβολή. Απλά έχουν αλλάξει 2-3 πραγματάκια. Γι' αυτό λέω κίτρινη στο μάτος. Καλά, να είσαι. Γιατί αν ήταν με εκείνο το καθεστώς, γκαγκατσόπεδα. Θα ήταν πάλι πλάγιο! Αυτή τη βδομάδα βάζω σφραγίδα και τον Νταμπ, άιντε. Ήρεμος θα είμαστε τη βδομάδα, δεν έχω κάτι ιδιαίτερο. Το πρωτάθλημα το έχεις πάρει, σου το έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ο 503! Απλά μην πουλάτε και τρέλα. Δεν πουλάμε, όχι. Μην πουλάτε και τρέλα. Έτσι. Ευπρεπέστατοι είμαστε, δεν μας βλέπεις. Ευπρεπέστατοι δεν είστε καθόλου. Όταν βγαίνει τώρα να μιλήσει, να μου την πει, ενώ εγώ είπα ότι είναι καθαρή κόκκινη. Α, το είπες. Και εσείς πουλούσατε τρέλα τότε πάντα, και λέγατε... Πάντα όμως το καθαρή κόκκινη έχει... Ναι, αλλά αν ήταν αυτός, πάντα το λες έτσι. Ή σχεδόν πάντα. Φίλε, πάντα υπάρχουν επιχειρήματα. Παρ' όλα αυτά, η ουσία είναι καθαρή κόκκινη. Εδώ εσείς λέγατε... Ο Μάτος πόσα χρόνια πέσει στην Ελλάδα. Είπατε για το Βιερίνε το χέρι αφού κερδίσατε. Τέτοιο φάλο δεν έχει κάνει ο Μάτος πόσα χρόνια στην Ελλάδα. Εκτός... Μήπως ο δικός σου. Έχει κάνει καλά. Πολύ χειρότερα. Έχει κάνει άλλα για... και για κίτρινες και για αποβολές. Μήπως ο δικός σκέφτηκε διαφορετικά. Σου λέει πού να πάω στην Τουμπάρα την Κυριακή.
Ρώτα τον καημένο το σάκι του ατρομήτου. Εδώ, ο 503. Πάω να βγάλω άκρη λίγο. Τι θέλει ο 503. Θα το διαβάσω. Καλημέρα, παιδιά, λέει ο 503. Παπαδόπουλα, ίδιο μάτς με Πανετολικό, αλλά έλειπε ο Σιώπης. Χρήσανθε. Sorry, εκεί δεν βγαίνει. Δεν πλάκα άκρη. Κάνω εννοεί. Α, πλάκα κάνω. Sorry. Ο Σιώπης πήδηξε στον κόρνερ. Αυτό και, για ποιο, πάνω σε τι ο Σιώπης έλειπε χθες. Ναι, έλειπε. Ότι αν ήταν ο Σιώπης σου λέει θα έχανε πάλι ο Άρης. Με τον Πανιώνα κάνει μια τελική γκολ. Εντάξει, οκ. Πάμε στο μήνυμα του 864. Πάω, καλημέρα αδέρφια. 0-3 σήμερα με δύο γκολ του Τσούμπα και ένα Σβιντέρσκι. Ο Τσούμπα ποιος είναι? Στο 80. Ο Ακπομ. Και Σβιντέρσκι ο Πολωνός, ο Κάρολ. Ο Μπέν για ο Δημήτριος. Δημήτρη, να είσαι καλά, καλή τύχη στην κλήρωση. Ο Κωνσταντίνος Μπέν για ΠΑΟΚ. Να είστε καλά, παιδιά. Μια καλημέρα πάντα είναι πολύτιμη. Τόνι Κάρε, γιατί τώρα. Το διαβάσαμε. Γιατί έβαζε, μπήκαμε με το κομμάτι αυτό πανέμορφο αυτό και το μπράβο που το ήξερε. Αν και 4,72 μπορεί και να μην. Άντε ρε, πάλι να τον αδικήσει τώρα, θα λε να γκούγκλαρε και θα έκανε. Μπορεί τώρα και να γκούγκλαρε. Γιατί το λε αυτό, ρε. Αλλά αν. Θα σου πω γιατί. Του ντροπιάζει, δεν τρέπεσαι καθόλου. Θα σου πω γιατί. Δεν μπορεί να το ξέρει. Τον 4,72. Βγαίνει 4,72, βγαίνει τώρα μόνο για σένα η γραμμή και ξεφτύλισε του. Την άλλη φορά ο άλλο του να βγει ο διδή. Εγώ βιτζάω να βγει 4,72. Ξεφτύλισε του. Τον έχω ημνήσει για τη μουσική. 8,5 εκατομμύρια φορές στη ζωή μου. Ποιον? Το ξέρεις. Τον 4,72. Βέβαια. Και τώρα γιατί τον. Κατάλαβες ποιος είναι. Ναι, κατάλαβα. Τώρα γιατί. Που μου έχει φέρει και δώρο βινίλιο, αμερικάνικο βινίλιο διπλό 3,5 κιλά. Δεν σχολιάζω. Ο άνθρωπος υποκλίνει βαθιά. Δεν είναι αυτό. Εσάνα μου λες, ρε φίλε, Στέλιο Διακογιάννης. Απλά. Πόσο έλξε ο τελικός κυπέλου Αγγλίας του 1975. Απλά. Και αμφιβάλλεις. Θεωρώ ότι η Rainbow δεν είναι και πολύ χωράφι του εκτός από αυτό τόσο έξω. Και τη λεπτομέρεια. Αλλά μπορεί να ξέρει τον Τόνι Κάρι. Εντάξει, ναι. Δεν τον αμφισβητώ. Μία μικρή επιφύλαξη. 4,72 είναι πολύ κακός. Όπως καταλαβαίνεις, είναι πολύ κακούλης. Ο Κυριούλης είναι κακούλης. Αυτό ακούμε. Χρήστο, αυτό παίζει από κάτω. Αυτό, τι άλλο. Μπράβο, ρε φίλε. Τεράστιο κομμάτι. Jim Carrey. 7-7-3. Συγγνώμη. Α, οκ. Okay. Έχεις καμία συγγένεια με τον γνωστό γιατρό της Εψουμού? Με το παραπλήσιο επώνυμο. Σκαμπαρδόνη, ξέρω εγώ, που δούλευε στη φρονιωτική και είχε πεθάνει. Νομίζω να είσαι καλά. Δεν τον είδα ποτέ. Να είσαι καλά. Πού βλέπει, δεν ποιον λε. Τι? Ποιον λε. Όχι, επειδή είσαι γιατρό, καταλαβες. Για τον 7-7-3 ναι, λέω. Όχι, όχι, για έναν γιατρό λέω. Αχ, ναι. Έλα. Δώσε λίγο μουσικούλα. Λοιπόν, θα το λέμε συνέχεια. Έχουμε 2019, αλλά πρέπει να το λέμε. Γιατί εντάξει δεν. Α, βέβαια τώρα μπήκε, ναι. Θα το δούμε. Α. Λοιπόν, μήνυμα θαλαμοφύλακα, ο παδού του ΠΑΟΚ. Βέβαια, τώρα που ο Σπυριντόνοβιτς μπήκε στο 80, τίποτα, ε. Τίποτα, ε. Σε όλα τα μάτς το 80 μπαίνει ο Σπυριντόνοβιτς τα τελευταία 10 μάτς. Ναι, αλλά με τον ΠΑΟΚ. Αυτό σε άλλα έλεγε όμως με τον ΠΑΟΚ, κατάλαβες. Γιατί ρωτούσαν να ρωτιόταν ένας από πίσω από τον Ασλαμά που κάποιοι που ψήφισαν. Απλά υπάρχει απάντηση. Κατάλαβες. Υπάρχει για πες τι μας να μας πει. Στο ένα είναι μάτς που εκεί ο Πανιώνιος θέλει οπωσδήποτε γκολ. Κατάλαβες θαλαμοφύλακα. Κατάλαβες θαλαμοφύλακα. Δεν το βάζεις στο 83. Να για να μάθεις. Θα πάρει το χικάκι, ρε παιδιά. Έπαιζε με 10 με εδώ 11 ήρθε παίκτης. Στο ναι. Καυτό Κλεάνθης Βικελίδης. Ναι. Πρόσεξε, με παίχτη παραπάνω από το 10 ναι. Και έπαιζε όλοι πίσω από την άμυνα. Ναι. Γιατί βλέπαν το Λάσον. Πω, τι θα σε κάνει από εκεί άμα δεν είναι κανένας Ιταλός μαφιόζος διαιτητή. Έχει παραστάσει αυτός την Μπαρτσελόνα. Ας είναι ο Γερμανός, ο ποιοτικός που θέλει η ΑΕΚ, ο Στήλερ. Ας ήταν ο Στήλερ, ο Γερμανός. Να δω γιατί έχω και απουσίες πολλές. Δεν παίζει ο Μπάσα, έχω πρόβλημα στα χαφ. Δεν παίζει ο Μπάσα, δεν παίζει μάλλον ο Δελιζήσης. Αλλιώς θα ήταν το μπράτς. Τι? Το μπράτς για 0-0. Χωρίς Δελιζήση έρχομαι. Για 0-0 δεν θα πήγαινε. Και Μπάσα. Πού να δημιουργήσουμε εμείς. 0-0 όχι, γκολ θα βάλω σίγουρα. Λες να βάλεις. 100%. Ξανά, όπως το κύπελο. Αν με αφήσουν. Αν σου δώσω ξανά έμεσο. Ξέρω, ο Σαριδάρης θα είναι βοηθός με το Σαριδάρη. Αν σου δώσω ξανά έμεσο όπως το κύπελο. Μήπως βάζεις Σταυρίδη τέταρτο, τι. Όχι, φίλε, δεν έχουμε τέτοια θέματα εμείς. Λοιπόν, καταρχάς, αν γνωρίζει κάποιος θα μας πει. Α, κερδίσαν οι φίλοι του Λεμπρόν, του φίλου του φίλου του Γιάννη. Να ξέρεις. Ποια εταιρεία. Στα παπάκια μας. Ποια εταιρεία. Χθες ο Ηρακλής φόρεσε για πρώτη φορά μια φανέλα. Μα. Για πρώτη φορά. Ποια εταιρεία είναι. Γούρικη πάλι κι αυτή. Ναι, ποια εταιρεία είναι. Να μας πει κάποιος. Πώς ήταν στο γήπεδο. Ποια εταιρεία είναι. Πώς ήταν στο γήπεδο. Γιατί μπαίνω μέσα και λέω αμάν. Γιατί κάνεις το σήμα του X-Factor. Αμάν, ο Ηρακλής Χάμελ. Βλέπω ρίγα, ναι, και εδώ πέρα τα βελάκια προς τα κάτω τα άσπρα. Ας μας πει κάποιος ποια εταιρεία είναι. Μουσική. Πάει αυτό. Είδες τι έγινε στο Σπάλ Φιωρεντίνα. Παναγιώτη, να βάλουμε λίγο κάτι Ελλάδα. Θα σου πω, θα σε ενδιαφέρει, γι' αυτό το λέω. Για να βάλουμε κάτι Ελλάδα. Γίνεται μια φάση, είναι μια ανατροπή, ρε παιδί μου. Συνεχίζει το παιχνίδι. Ναι, συνεχίζει το παιχνίδι. Βάζει γκολ η Σπάλ. Η ανατροπή είναι για τη Φιωρεντίνα, ρε παιδί μου. Ζητάει πέναλτι, αλλά δεν το δίνει.
συνεχίζει το παιχνίδι, ρε παιδί μου, κανονικά. Βάζει γκολ. Βάζει γκολ η ΣΠΑΛ, το κάνει 2-1. Ναι. Πάνε στο ΒΑΡ, ακυρώνει τον γκολ και δίνει πέναλτι. Το προηγούμενο, πρώτη φάση. Ναι. Σωστό. Και αντί να είναι 2-1, γίνεται 1-2. Ρε φίλε, τώρα εντάξει. Κάτσε, ήταν σωστή η απόφαση. Ήταν πέναλτι, ήταν πέναλτι. Ναι. Ναι, αλλά το θέμα ποιο είναι, ρε φίλε. Λίγο και το ΒΑΡ είναι και ξέρει, χάνεται και η γοητεία. Αυτό. Εκεί που κάνει όλο το 2-1, ναι. Όχι μόνο στο κύριο τον γκολ, ναι, δίνει και το πέναλτι στην προηγούμενη φάση. Ναι, αλλά δες τώρα. Πρόσεχε τώρα. Ναι. Θα πει δίκιο είναι, ναι, οκ. Okay. Ένα που θα κέρδιζε έπρεπε να χάσει. Ναι. Χθε αν είχε ΒΑΡ θα έπαιρνα το πέναλτάκι, φίλε. Και αν δεν το πέναλτι, δεν θα το έπαιρνα. Θα ακύρωνε τον γκολ. Θα ακύρωνε τον γκολ. Διαχρονικά θα είχα 10 φάσει υπέρ μου και 2. Υπέρ στο αποτέλεσμα. Και 2 κατά. Ναι. Κάθομαι να δω το Παναθηναϊκό. Άσε που δεν θα παίρνει το πρωτάθλημα εσύ. Mm. Ναι. Με ΒΑΡ. Mm. Άκης του με το ΒΑΡ, αυτός που ήταν το ΒΑΡ θα μιλούσε ρώσικα και θα έλεγε. Ναι, ναι, ναι. Να τα πάρω χρονικά. Βλέπω το Εργοτέλη, όχι Σαμικό. Εννοείται ότι μου έστειλε μήνυμα Θωμάς ο Στόντον, μόλις το σκέφτηκα. Θυμήθηκα, θέλω να πω. Και το ίδιο. Ναι. Πες το. Πες. Όχι, πες το εσύ. Εργοτέλη μετά. Εργοτέλη, όχι Σαμικό. Και βλέπω και το Παναθηναϊκό Αστήρ Τρυπόλεως. Παιδιά, παιδιά, έχουμε 2019. Κάτι από φανέλα, σόρτς και κάλτσα να αλλάζει έντονα. Να κάνει μπαμ με την πρώτη. Επίσης, και στο όχι, στο Άρης είναι εντάξει τα πράγματα. Στο Άρης είναι εντάξει. Και στο Ολυμπιακό ΑΕΚ. Είναι και φυσιολογικό στο Ολυμπιακό ΑΕΚ. Φίλε, κόκκινο με κίτρινο, εντάξει. Λες, ρε, και στο Ολυμπιακό okay. ΑΕΚ. Απαράδεκτο και οι δύο σκούρες κάλτσες. Ένας από τους δύο αλλάξετες. Απαράδεκτο. Άντε κάπως τρώγεται. Άντε κάπως. Που είναι απαράδεκτο. Tom, κάπως. Είναι απαράδεκτο. Όμως, Παναθηναϊκός Αστήρ Τρυπόλεως και Εργοτέλης και Σαμικός μας βγήκανε τα μάτια. Πραγματικά. Έλεος, ρε παιδιά, κάντε κάτι. 2019 έχουμε. Από όσο ξέρω, και Εργοτέλης έχει κίτρινη κάλτσα. Το έχουμε δει. Και με τον ΠΑΟΚ. Και. Είκανα λάθος. Ναι. Και ο Κισαμικός έχει λευκές κάλτσες. Τον έχω δει. Δηλαδή έλεος. Επίσης, ο Αστήρ Τρυπόλεως έχει κίτρινες κάλτσες. Ή κίτρινο σόρτς. Κάντε κάτι. Ή ο Παναθηναϊκός έχει λευκή κάλτσα. Την έχουμε δει. Κάντε κάτι. Με την πρώτη γρήγορα να ξεχωρίζουμε τι γίνεται. Δηλαδή έλεος. Και έχω μια χαραματάκια, έτσι. Mm. Μη στείλει κανείς καμιά βλακεία. Πάμε. Το θυμίζω. Πολλά συγχαρητήρια στο Σμυρναϊκό Βαθυλάκου. Ναι. Ο οποίος στο ντέρμπι κορυφής με εμένα παρόντα, μέσα στη Μεσύμβρια. Εκεί δηλαδή που είναι το προπονητικό κέντρο του ΠΑΟΚ, στη Νέα Μεσημβρία. Ο μοναδικός τρόπος να πεις ότι κάπου κέρδισα τον ΠΑΟΚ είναι να λείπουμε. Στη Νέα Μεσημβρία να φοράει κυτρινό μαύρα. Έφαγες την κεφαλιά σου τώρα. Θριάμβευσε 1-2 ο μεγάλος Μυρναϊκός με 2 γκολ Μάκη Σαριάννη. Ναι, καλημέρα Μάκη. Και πήρε το πρωτάθλημα. Μπράβο, συγχαρητήρια. Και ανέβηκε η κατηγορία. Ο Μυρναϊκός μπλε φοράει. Όχι. Κόκκινα. Κόκκινα μαύρα. Δεν μου λες, το ημίχρονο πόσο ήταν? 0-1. Ποιο? Ο Σμυρναϊκός. Κέρδισε, μάλιστα. 1-2 τελικό. Mm. Έκανε 0-2, έφαγε ένα γκολ στο 80, το κράτησε μετά στο τέλος. Μπράβο, το Σμυρναϊκός. 1-2, άνοδο Σμυρναϊκάρας. Παντελής Κορδελιό. Επειδή τα σκαλίζεις. Πού, α, πού το. Να το, 8-33, 9-33, πού είναι, το τρίτο. 9-33, ναι. Μπράβο, ρε σκύλε. Μη μαλώνετε καβλέτες. Μπράβο. Λοιπόν, κάτσε για να μην το σκοτώσουμε, δώσε λίγο μουσική. Παντελή με τον τέτοιον, με τον Παναγιώτη. Δικό σου είναι. Δώσε μου το σκοτώσουμε λιγάκι. Μην μαλώνετε καβλέτες. Θα έρθω εκεί και θα σας κάνω να χαλαρώσετε με τα κόλπα μου. Θα γίνω ερωτικός διαμεσολαβητής. Φιλούρες μωράκια, Παντελής Κορδελιό. Ραντεβού σου είναι, Παντελή, δεν ξέρω αν ένα πρωί έρθω στην εκπομπή και δεν υπάρχει μήνυμα δικό σου πλέον, μου λείπεις. Την πρωί το πάθα, το θυμάσαι, ήσουν εδώ. Αν και είστε, συγγνώμη που με είδατε. Έτσι είχαμε σε διαμάχη. Τώρα την Πέμπτη, εδώ ήταν, είχε, όχι. Εδώ. Πέμπτη ήταν, είχε έρθει, εδώ ήσουν. Αν και είστε, συγγνώμη που με είδατε. Απλά πρέπει να ήσουν έξω. Για εμάς τους δύο. Πρέπει να ήσουν έξω, έτσι. 7-7-3. Εκτιμάμε το ότι το στέλνει και πάλι γραμμένο in the proper way. Μπράβο ρε 7-3. 7-7-3. Είσαι παλικάρι. Μπράβο. Να είσαι καλά. Καλή τύχη στην κλήρωση για ΠΑΟΚ. Μια ζωή στον Άρη. Ναι, αλλά του είπαμε Άρης να γράφουν. Αυτοί γιατί γράφουν ΠΑΟΚ. Γιώργος είναι αλλός. Μουσική Χρήστο. Αυτός ο Ιταλός. Ο Γιώργος ο Ιταλός. Μήνυμα από Γιώργο Ιταλό. Ρε φίλε, τον κομμενάκι με κοιτάει συνέχεια. Μίλα της ρε. Τι κοιτά συνέχεια μωρί. Kept his eyes turned forward and he sat up straight and tall. And no one even noticed him. No one cared at all. It's a fire.
Για εσύ τι κοιτά συνέχεια. Αυτό πιστεύω και φτάζει, φίλε. Αν εκλείψουν αυτά από το ίντερνετ, λοιπόν, θα πέρασε θα η μαραζώσει. Ώρα. Αύριο θα έρθει ντυμένο όπω ήρθε. Γιατί? Σήμερα. Ναι. Και θα σε βάλει φωτογραφία. Κουμπωμένο μέχρι εδώ πέρα, αύριο. Εντάξει. Οπωσδήποτε. Okay. Οπωσδήποτε. Εσύ, μόνο σε έξω, καλή. Ωραία. Okay. Και όπω καθόσουν εκεί. Ναι. Όπω καθόσουν εντάξει, εκεί. Θα το βγάλει. Δεν το πει για το μαλλί με γεια. Τίποτα. Τον είπα, ρε, ότι είναι κούκλο. Μπράβο. Το ακούνε οι κούκλοι και αυτοκτονούν. Τι, πολύ ωραίο παιδί είναι. Με ρώτησαν χθες τουλάχιστον τρία άτομα. Α, είναι ένα Εργένης, φίλε, περιζήτητος. Έτσι. Έτσι. Καλή δουλειά. Ωραίο παιδί. Δεν το λες αυτό, αν παίρνει μπουρμπάρ στη δουλειά σου. Καλή δουλειά. Το μπουρμπάρ δηλαδή είναι ωραίο παιδί. Με πολλές εμπειρίες στη ζωή. Αυτά είναι. Χιούμορ. Wow. Έχει το μειονέκτημα ότι είναι παοξής. Εντάξει, δεν πειράζει με τις ομάδες. Και το κυριότερο. Είναι φίλος σου. Μπράβο. Σωστό. Είδες, σωστό. Έχει εσένα για γνωστό. Ναι, έτσι, μπράβο. Δηλαδή, ανά πάσα και στιγμή χρειάζεται ένα εισιτήριο. Θεάτρου. Ο, Μάριος. Συναυλία. Πάντως, να πω κάτι. Ο μόνος που δεν μου έχει ζητήσει ποτέ τίποτα για να πάει κάπου στα 35 χρόνια που κάνουμε μαζί ραδιόφωνο είναι ο Παδόπουλος. Ναι, μέχρι και εγώ έχω ζητήσει. Εν αντιθέσει, εσύ έχει ζητήσει μία φορά. Μία φορά. Ναι. Εσύ μία φορά. Στο τέτοιο, στο Σπύρο Παπαδόπουλο. Και κάποιοι άλλοι ζητάνε. Δυόμιση φορά την εβδομάδα. Τρεις. Εγώ μία φορά στο Σπύρο που έγινα και εγώ κυριούλης. Μία φορά. Εγώ βέβαια μπαίνω τζάμπα γιατί δεν. Καταρχάς, εσύ πας δωρεάν σε όλα κρατικά θέατρα. Α, πήρα τη γυναίκα μου γι' αυτό. Κρατικό θέατρο πας σε όλα δωρεάν. Ναι. Αδικαιούσε. Στο πάω κάρις γιατί πληρώνεις. Α, δεν είναι κρατικό. Το είπες και. Μόλις το είπες. Μόλις το είπες. Έπεσε. Είπες ότι είναι κρατικό και έπεσε. Ρε παιδιά, ρωτάω εδώ και 15 χρόνια. Θα με βοηθήσει κάποιος γιατί λέγεται δύο αωράκια. Αν μπορεί. Με ρώτησαν. Μαξί, ποια είναι η πλάκα. Χθες εκεί που το βλέπαμε το μάτς, με ρώτησαν 30 άτομα. Ρε εσύ, και αωράκια. Γιατί και η πλάκα ποια είναι. Πόσοι τελικοί έχουν γίνει εκεί, ρε φίλε. Έχουν γίνει αρκετοί τελικοί. Κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο. Ναι, τελευταία χρόνια έτσι. Α, το πει ένα δημοσιογράφο. Θυμίζει πολύ παλατάκι. Θυμίζει πολύ παλατάκι. Κρατικά και τα δύο. Α, το πει μια φορά ένα δημοσιογράφο, ρε φίλε, που περιγράφει το παιχνίδι. Ναι, δεν ξέρω. Μάρια, τι γίνεται πάνω. Καλά, αυτή είναι. Αυτή, αν δεν την πάρει η Σιρήνα, είναι τραγικό έτσι. Θα τη έχει κάνει η πρόταση. Α, όταν έλειπε στο διάλειμμα εδώ πέρα στο Sky, είχε, γκρεμίζεται λέει το σπίτι του Παύλου Μελά στην Κηφισιά. Πονάει η καρδιά μου. Ναι. Από μόνο τον γκρεμίζεται, όχι τον γκρεμίζουν. Γκρεμίζεται με συγχωρητικά. Τι γίνει, επειδή κατέρευσαν δύο κτίρια. Ναι. Όντως υπάρχει μεγάλο κίνδυνο για πολλά κτίρια. Μονοκατοικίε στην Κηφισιά. Και τώρα αναγκαστικά. Επικίνδυνο είναι. Επικίνδυνο είναι. Πάνε για φωτογραφίες, πάνε παιδιά παίζουν, κάνουν ράντεβου. Πονάει η καρδιά μου. Αναστήλωση, όπως λένε. Πονάει η καρδιά. Μα εγώ αυτό θέλω φυσικά. Μακάρι. Μπράβο. Το λες και μου πονάει η καρδιά μου. Μπράβο. Οτιδήποτε παλιό γκρεμίζεται πονάει η καρδιά μου. Εννοείται. Μπράβο. Εννοείται. Τι έχει μείνει στην Ελλάδα, ρε φίλε, να βλέπεις κάτι. Τα παλιά, αυτό είναι. Τα έχει σώσει τότε ο νόμος της Μερκούρη. Ναι, αλλά η τούμπα θες να γκρεμίσει. Αν δεν ήταν η Μερκούρη, θα ήταν ρημαδιό όλα. Και η τούμπα παλιά είναι. Η τούμπα. Την τούμπα για μένα. Εμείς δεν είπαμε να μην γκρεμιστεί, να μην χτιστεί άλλη. Την τούμπα για μένα. Ξεκινάς τώρα την γκρεμίζεις σήμερα. Για μένα, ταπεινή μου γνώμη. Δεν ξέρω αν συμφωνεί ο Χρύσανθος. Και όταν έρθει ο Κυριάκος, θα είναι σίγουρο το πρώτο έργο που θα ανακοινώσει. Θα κάνει. Μέχρι τότε πώς θα παίζει Βικελίδης. Όπως το 80. Έχω πάει. Ναι, πού να το γεμίσεις. Ρέχαζε. Ρέχαζε. Πάνε στο Μακεδονικό. Ρέχαζε. Πού να το γεμίσεις. Παιδιά. Διάλειμμα. Α! Ναι, τι για πες μας. Κατερίνα Νοτοπούλου να το πάρει το Παλέντε Σπορ. Ο Άρης! Θα φάει και ένα μαύρο αυτή. Τι λες ρε Κατερίνα! Θα φάει ένα μαύρο. Να το πάρει το Παλέντε Σπορ ο Άρης που είναι συνυφασμένο. Ναι, έτσι, κατάλαβες έτσι. Έτσι, μούχτη. 400 χιλιάρικα. Τι. Αυτή τη στιγμή κοστίζει στην πολιτεία τον Νίγκαλη Σκούρ. Θέλω να το φορτώσει τον Άρη. Και επειδή είναι εκλογές, νομίζω να μασίσουμε εμείς. Όταν λες να το φορτώσουν, τι εννοείς ρε φίλε. Να το φορτώσουν. Να φορτώσουν στο δίνει για καθαρά δική σου εκμετάλλευση. Όχι, δεν μου το δίνει. Άμα μου το δίνει, τα είπα την Παρασκευή. Είναι τόσο βλαμμένο το πουλού. Ναι. Περίμενα, γόρι. Παραμονή εκλογών. Κάτσε περίμενε. Το μέτρο, φωτογραφιούλα βγήκε με τον Βασιλιάδη και τους εκπροσώπους του Άρη το πουλού. Ξέρει τι κάνει. Ναι. Μέχρι και ο Ορφανός βγήκε φωτογραφία για το πάρκινγκ. Ορφανός. Η οποία είναι Ηρακλής, νομίζω. Ηρακλής Φόλα είναι η Νοτοπούλου. Και έχει και τον ΟΑΣΤ. Στη φανέλα και μη μιλά. Και ξέρετε ποιον μισή θανάσιμα, ε. Ποιον. Τον τρίτο τη πόλη. Ποιον? Από όλα πάντου. Πέφτουν συνέχεια, φίλε. Πέφτουν. Άκουνε Μαριούλη. Μαριούλη, Κυριούλη. Επειδή εγώ τα γνωρίζω τα γράμματα σε αυτά τα θέματα. Κάτσε, η πρόταση που κάνει όμως δεν νομίζω να μείνει συμφέρον για τον Άρη. Καθόλου. Αν περάσει. Καθόλου. Άρα έχει χαζεί. Φύγετε, εσύ να πέφτει. Παραμονή εκλογών η κοπέλα. Να πάμε εμεί το παλέ. Είναι η εντυπώσει, τι λες εσύ. Να πάμε εμεί το παλέ. Είναι όχι. Να μου δώσει. Να γεμίσει επιτέλου το παλέ. Τη χρήση και την νομή. Α, θε και την νομή. Ό,τι ακριβώ δώσανε σε αυτού.
ώστε να κάνει συναυλία ο Ρουβάς. Όχι μονή, νομή. Να κάνει συναυλία ο Ρουβάς και τα λεφτά να πηγαίνουν στον ερασιτέχνη Άρη. Μπράβο, εκεί. Όχι να προσπαθεί ο Άρης με αίμα, δάκρυα και υδρότα. Έτσι. Αλλά όχι του Ρουβά. Αν μου δώσει και την νομή και την συνολική εμπορική εκμετάλλευση. Πάρε μια ομή την Κυριακή. Χρήσανθε, ζω για συνάντηση. Χρήστο, για συνάντηση Τσαλτίδη είναι το πω. Μια γαψιά την κάνει, εγώ μαζί του είμαι. Να γίνει ρημαδιό. Μια γαψιά την κάνει, ρε. Εφόσον καταρχήν το πουλ ήταν δεύτερη. Πες μου εσύ τώρα για ποιο λόγο πάει ο Άρης στον Βασιλιάδη. Για να συζητήσει. Για ποιο λόγο είναι εκεί η Νοτοπούλου. Ο Τζιτζικό σα που λέει δεν γκρεμίζει καμιά πινακίδα. Γιατί είναι παραμονή εκλογών, ρε Χρήσανθε. Δεν θα αλλάξει καμιά πινακίδα. Μετά από πρωτοβουλία τη Νοτοπούλου. Άντε, είναι παραμονή εκλογών και γίνεται για τις εκλογές αυτά τα πράγματα. Ο Γιώργος Ορφανός, ρε φίλε, θυμήθηκε τον Άρη. Καλά, εννοείται όλοι τώρα, ναι, δεν εννοείται. Ξύπνιε. Ωραία, να έχουμε τα φτάκια. Ο οποίος πάει κόντρα στον Νίκο Ταχιάου, έτσι. Να μην. Αντάρτης της Νέας Δημοκρατίας. Να μην λοιπόν τρελαίνεται ο Αριανός. Και να θυμάται τι έχει κάνει ο καθένας διαχρονικά. Όλα αυτά τα χρόνια και φέτος. Ο Τζιτζικώστας που λέει θα κατεβάσει, δεν θα αλλάξει καμία πινακίδα που γράφει τέτοιο. Σκόπια να τον κάνει Μακεδονία. Ναι. Σωστός. Μπράβο. Σωστός. Σωστός. Η πιο φτηνή πολιτική. Σωστός. Αν του τραβήξει ο Γερμανός το αυτάκι. Ποιον. Δεν καταλαβαίνει τίποτα ο περιφερειάρχης. Break. Περίμενε λίγο. Μήνυμα θαλαμοφύλακα παντού του ΠΑΟΚ. Για ΒΑΡ βέβαια με τον Βάζελο δεν είπε τίποτα στο πέναλτι μπούτι του Γιόχανσον. Το είπα. Εντάξει, βέβαια, ο Τσετσένος το ζητάει και το πληρώνει μόνος του εδώ και 3 χρόνια. Yeah. Γιατί δεν θέλει προφανώς την εξυγίανση της παλέτας. Yeah. Ζητά ξένους διαιτητές και με 10 ΠΟΚ. Γιατί σε αγνοούν λίγο. Και με το 10 και με το. Και με το ΠΟΚ. Ζητά ξένους διαιτητές και με το ΠΟΚ. Γιατί σε αγνοούν λίγο. Σαν τον Ιταλό που ήρθε και έπαιξε το ΠΑΟ Κάρι και σου έδωσε το μουφα απέναντι. Κύριος ήταν ο μικρός Κολίνα. Καλό. Κυριούλης ήταν ο μικρός Κολίνας. Και τα σπόρια δικά σου ήταν, τι άλλο ήθελες. Καλό. Πέναλτι σου έδωσε που δεν υπάρχει. Τώρα τα λες αυτά. Δευτέρα από εδώ πέρα έχεις. Άρα είναι πέναλτι. Μα είχες μαραζώσει. Δεν το είχε δει τόσο καλά. Α, δεν το είδα τόσο καλά. Παλέντε πρεσπών, λέει ο Γιώργος ο Ιταλός. Παιδιά, καλείστε να ψηφίσετε. Για να κάνουμε λίγο τζο, γιατί εκπομπές έτσι με τον ΠΑΟΚ θα έχει διαλύσει όλο ΠΑΟΚ. Κανείς ο ΠΑΟΚ, ας προχωράει. Καλείστε να ψηφίσετε. Αστράγαλο και Γάμπα Κατερίνα Νοτοπούλου Έφη Αχτσιόγλου. Μία κόντρα την οποία την πρότεινα. Και στον Γιώργο το Ζαγόρα. Το χαμόγελο της Μαρίνας. Ο Ζαγόρας φαίνεται, λέει, γέρνο προς Έφη Αχτσιόγλου. Να πω κάτι για την Κατερίνα Τοπούλου. Επειδή ακούω πολλούς που είναι πορωμένοι, ποια είναι τα δυνατά στοιχεία της. Πρώτον, αραιά δοντάκια. Αυτά είναι. Δεύτερον, Φάφουτ. Η δεξιά πλευρά του κάτω χείλους της κατεβαίνει προς τα κάτω. Μπράβο. Κατεβαίνει προς τα μάλλον κάτω. Μάλλον κάνει έτσι. Έχει απίστευτο περπάτημα του στυλ. Στο επόμενο βήμα διαλύω με σοριάζω με καταραίω το οποίο με τρελαίνει. Ειδικά. Όταν φοράει γόβες. Όπως και η ομάδα που υποστηρίζει. Πριν από 10 μέρες σταμάτησε η κίνηση όλη στην Ανθέων. Μπροστά ήμουνα. Πήρε φαγητό από το πιπερόν η κοπέλα. Μαζί με τον συνοδό της. Αστυνομικός, δεν ξέρω τι είναι. Και γύρισε όλη η Ανθέων. Στιλιστικά σχεδόν πάντα είναι άψογη. Και πεθαίνω με αστράγαλο και γάμπα. Σε Κατερίνα Νοτοπούλου. Νοτο. Αλλά από κοντά και η Έφη Αχτσιόγλου. Η οποία έχει ένα κάπως αρκετά πιο politically correct περπάτημα. Όχι τόσο sexy έως προς το λίγο με την καλή έννοια βρώμικο. 3 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Άρης. Αυτές που περιγράφει στο μεταξύ είναι αυτές που μας κυβερνούν. Όχι αυτές με τις οποίες βγαίνουμε του Αγίου Βαλεντίνου. Άρα πρέπει να τις κρίνουμε για τον τρόπο που κυβερνούν. Έτσι. Όχι για το αν είναι ωραίες οι γάμπες τους. Παρόλα αυτά, ο Σαλιάρης αυτός σχολιάζει τις γάμπες. Ναι. Γι' αυτό αμέσως μετά έρχονται και μας. Ναι. Διάλειμμα. 3 εισιτήρια πάω Κάρης, παιδιά. FM και ένα μετεπώνυμο δίπλα πάω καποστολή στο 54526. Αν έχεις ιστορίες, έτσι είναι. Και όσοι τι να κάνεις. Ρε το Γιώργο. Ρε φίλε, τι είναι αυτό. Εσείς αυτό βιδώσατε. Εγώ θα κασαλτάρι. Ειλικρινά το παιδί, εντάξει. Παιδιά, να το βιδώσουν αυτό. Παιδιά, όταν φύγει, όταν βγει ο Παναγιώτης, θα το βιδώσει αυτό. Αυτά είναι η δουλειά του Σαλτίδινας. 3 εισιτήρια για τον αγώνα της Κυριακής ΠΑΟΚ εναντίον Άρη. Γήπεδο Τούμπας, 7.30 ώρα το απόγευμα. FM και ενώ ονοματεπώνυμο Πάση Θυσία. ΠΑΟΚ αποστολή στο 54-5-26. Γραμμές ανοιχτές 2-31-0-287 και 38. FM και ενώ το μήνυμα σας αποστολή στο 54-526. Αν θέλετε να σχολιάσετε ή να πείτε κάτι ή να γράψετε κάτι άλλο. Πάμε στις γραμμές, περιμένουν 2. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, φίλε.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Εγώ είμαι. Ναι, φίλε, καλημέρα. Ναι, καλημέρα, αδερφέ. Ναι. Καταρχήν, είστε όλοι εκεί και οι τρεις. Όχι, ο Τσάλτ είναι έξω. Έχει μια δουλειά, βγαίνει, βγάζει μια είδηση. Πάλι για έξω, αυτό το παιδί, μια με τις αποστάσεις που απόσταση για να πάει μέχρι Τρίπολη θέλει 4 μέρες. Πάλι έξω είναι. Τέλος πάντων. Λίγο όνομα και ομάδα, αν θέλεις, αδερφέ. Κώστας Αριανός, η παλιά κρέπα σου Μάρια και από την κοινότητα την Κατερίνη. Α, η παλιά κρέπα. Κρέπα το Παπαρέγγια. Ναι, κλαίω, ρε. Κάτο Παπαδόπουλα για αυτό ο Γουστάρο. Δηλαδή, όπως σου λέω, είσαι αριχτό πάνω με τα πόδια πάλι στο τραπέζι και απλά απολαμβάνει. Λοιπόν, Μάρια, προσπάθησε να ακολουθήσει ρυθμό. Είμαι κατηγιστικός. Ναι, μαζί σου πάμε. Θα ήθελα να δω και ο Χρήστατος, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, να τα ακούσει αυτός. Χρήστατος, εμείς δεν θα κάνουμε σαν τους δίπλα. Και μάλλον όχι, δεν θα κάνω όπως, θα κάνω όπως και οι δίπλα που δεν παραδέχτηκαν ποτέ να πούνε κάτι για τον Γεωργιάδη. Θα πήγε να σπάσει το πόδι του Άμυρου Καράμπελα. Ναι. Απλά λένε ότι για 2 εβδομάδες ήταν έξω. Λοιπόν, και ο Μπάσα δεν έκανε τίποτα ιδιαίτερο. 2 εβδομάδες έκανε το παιδί να ξεκουραστεί. Και δεν πήγε νοσοκομείο χθες, έτσι. Ναι, ούτε καν νοσοκομείο σε δημόσιο, ε. Του ράψανε εκεί πέρα το ποδαράκι, μπαμ, μπαμ. Τι κόκαλε εκεί. Να είναι καλά ο Δάρας, το γατώνει ο γιατρός. Ναι, ακριβώς. Έχουν βγάζει μπανιόνι, μπράβο. Παρένθεση, αυτό το τάκι έπρεπε να γίνει λίγο πιο πάνω για να τον αφήσει εντελώς εκτός. Για πάντα. Τέλος πάντων, ο Πανιώνιος είναι μία από τις ομάδες οι οποίες πραγματικό μισό. Όταν λέμε μισό, πραγματικά μίσος. Γιατί είναι η μοναδική που έχει βγάλει σύνθημα εναντίον εμάς. Λέει, δεν σχετικά. Ναι, μπράβο, αυτό το σύνθημα, ρε, εσύ κι άλλος μου το παιδί. Τι λέει το σύνθημα. Απλά αυτό το. Η φιλία μεταξύ του παραρτήματος που έχουν αναπτύξει με εδώ πάνω είναι τόσο άκυρη που εμένα μου βγάζει απλά ένα μίσος απέναντι. Δηλαδή είναι τρεις ομάδες, συγκεκριμένα Όφη, Γιάννενα, ο Πανιώνιος πρώτος και ίσως λίγο Ξάτη που θέλω να τους δω όχι στα τάρταρα, να μην εμφανιστούν ξανά πουθενά. Όφη, Γιάννενα, Ξάνθη και Πανιώνιος. Και Πανιώνιος. Τον κομπότη το θέλω για πάντα στην Αλφαθική, πληρώνει κόσμο, δίνει λεφτά, ταΐζει οικογένειες. Να μην φύγει ποτέ. Όφη και Γιάννενα γιατί. Είναι πάρα πολύ φιλικά σωματεία απέναντι στο δικό μου. Δηλαδή όποτε πηγαίνω εκεί πέρα με υποδέχονται με αγκαλιές, φιλιά και λουλούδια. Είναι γεγονός αυτό. Λοιπόν, κατά δεύτερον, Παπαδόπουλα, αυτά μεταξύ μας πάλι να ξέρεις. Τώρα τους κλείνω όλους, δεν ακούν και το κανείς. Κλείσεις όλους, δεν ακούει κανένας. Ναι. Είναι δεδομένο ότι σήμερα θα γκελάρεις. Θα πάει στους τρεις και θα έρθω να τα παίξω όλα μαζί σου. Α, θα χάσω κιόλας δηλαδή, έτσι λες. Στο 92 φέτφα. Κόλ στο 92 με σουτ, πολ πλανέ στο γάμα καρφωμένο Πασχαλάκι σ' άγαλμα. Μπράβο, μπροστά στην 4 του επιτρέπουμε να φοράω από κάτω φανέλα του Ολυμπιακού. Ναι. Με σύνθημα θύρα 7, εγώ σας το έκοψα. Ναι. Μέσα μετά όλοι οι μαο-μαο, μείον 6 και γίνεται το τέλος. Μ' αρέσει που δεν έχεις πρόβλημα να έχει ο ποδοσφαιριστής φανέλα του Ολυμπιακού από κάτω, αφού δεν έχει ο πρόεδρος. Μα ναι, δεν έχω κανένα. Θα σου είπα μεταξύ μας, δεν μας ακούει και κανένα άλλο. Σωστά. Να σου πω κάτι, πάντως. Πριν πει το τρίτο, σε παραδέχομαι πάντως, φίλε. Δευτέρα πρωί. Σε παραδέχομαι πάντως, έχεις μεγάλη καρδιά. Να βγαίνεις Δευτέρα πρωί, σκνίπα και να οδηγάς. Μπράβο, ρε, το λέει η καρδούλα σου. Με Bluetooth πάντα όμως, να είμαστε κοινόμενοι. Και το τρίτο και το σοβαρότερο, Μάρια, σε παρακαλώ, μην κάνεις προπαγάνδα για γυναίκες οι οποίες ήταν ψήφο για την ώρα της Θεσσαλονίκη μας. Σου υπενθυμίζω ένα γεγονός. Ναι. Ή μάλλον όχι, δεν ξέρω αν το διάβασες κιόλας. Στη Γερμανία είχαν μια έκθεση τώρα με παραγωγούς. Ναι. Και εκεί πέρα η Δημοκρατία Βόρεια της Μακεδονίας. Ναι. Σηκώσανε εκεί πέρα ένα πλακάτ το οποίο έλεγε παραγωγή μακεδονικού κρασιού, κάτι τέτοιο, παραγωγή Μακεδονίας. Ναι. Και πήγαν οι δικοί μας εκεί πέρα και λένε, παιδιά, και τι Μακεδονία, όπου και σου, το Βόρειο που πήγε. Mm. Λέει, εμείς δεν γνωρίζουμε κάτι, από το Υπουργείο μας σας στείλαμε. Μας σας στείλανε έτσι όπως είναι. Αυτά ναι. Να το γνωρίζεις, λέει, ωραία. Και εσύ. Άλλο και το ένα, άλλο το ωραία. Ωραία, παλικάρι μου. Να μην δημιουργείς κρίση. Έγινε, Κώστα, περιμένει πολύ ώρα κι άλλος, Κώστα. Έγινε. Έχουμε νίκη στον μεγάλο Απόλλωνα, ιστορικό. Έτσι. Να σκοράρει σήμερα πρώτα ο Ελσέλβε και ο Τόμας Μπιντινέλη και μετά ο Άρης την άλλη Κυριακή. Δεν λέει να το χωνέψουν, φίλε με. Απόψε έχουμε αγώνα στο Γεώργιο Καμάρα. 0-3. Πάμε γραμμή, καλημέρα. Ή μάλλον 0-2 για να πηγεί το άντερ. Καλημέρα, αδερφέ, καλή εβδομάδα. Όνομα και ομάδα. Ανδρέας. Κοίταξε. 0-0 στο ημίχρονο, 0-2 τελικό. Πάμε, Ανδρέας, από το Bronx των Ηνωμένων Πολιτειών, της Νέας Υόρκης, του Big Apple. Είδα μια ωραία ταινία το Σάββατο με Staten Island. Γιατί φωνάζει αυτός, χαμήλωσε τον λίγο. Όχι ρε, πάμε κουμπί, ρε, πάμε λίγο κουμπί, άντε κουμπί, εκπομπή. Όλα τα είχαμε τώρα χαμήλω κάτι. Εκπομπή ή κουμπί, δεν μιλάει. Από Bronx παίρνει ο άλλος. Μα δεν μιλάει. Δεν μιλάει, καλά λέει ρε Μαρή, τώρα. Έλα ρε, Ανδρέα, πάρε μπρος. Σε πάρω σε 10 λεπτά. Εσύ ανώμαλοι είστε, κάτι έγινε, κάτι τούτο του άνθρωπου, κάτι έτυχε. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα κιόλας, ναι, καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα, γεια σας, ναι. Καλημέρα, Κώστας. Κώστας, ο παδός του.
Και εγώ Κώστας και εγώ Άρης, αλλά United. Ω, κλαίω. Όλα τα κακά του κόσμου. Γνωρίζετε τον Μπεχαράνο? Τον Μπεχαράνο βέβαια. Του πρώην του Παρετολικού, τώρα στον... Έλα μωρέ. Απόλλωνα. Στον Απόλλωνα. Στη Λαμία παίζει. Στη Λαμία. Πολύ καλός εναντίον του Άρης στο Χαριλάου. Βέβαια, Μπεχαράνο. Ξέρετε γιατί δεν το θυμάστε? Να σου πω, εθνικότητα Ουρουγουόσι, Κολομβιανός, όχι. Βολιβιανός. Δεν τον θυμάστε, Βολιβιανός. Γιατί όταν έστειλε με χιαστού στον Γκάμα, ναι, δεν έβγαλε ούτε κίτρινο διαιτητής, γι' αυτό δεν τον θυμάστε. Α, ο Μπεχαράν είναι αυτός που χτίσε τον Γκάμα. Ακριβώς, γι' αυτό δεν τον θυμάστε. Με τη Λαμία τώρα, στο Χαριλάου. Λοιπόν, ναι, δεν ακριβώς έδωσε ούτε φάουλ. Ούτε κίτρινη δεν έδωσε. Αλήτης. Ούτε κίτρινη δεν έδωσε ο διαιτητής. Καλά που μου το θύμισες, κάτι το γράψω. Ναι, γράψω. Σε μία ώρα. Η χθεσινή φάση με τον γκολ του Πανιωνίου, ναι, είναι ένα πολύ ωραίο πεδίο έρευνας στο τι θα συμβεί με το VAR στην Ελλάδα. Mm. Ο διαιτητής παίρνει τη φάση πάνω του, παρότι δεν έχει καμία οπτική επαφή. Ναι, ο έχει βοηθός κάτι έκανε, τι έκανε, ο βοηθός κάτι έλεγε. Και λέει στους παίκτες μας, γιατί ήμουν μπροστά και τα έβλεπα όλα, ότι χτυπάει στο στήθος του. Δεν έχει δει κανένας να χτυπάει στο στήθος. Αυτό έλεγε γιατί και, έλεγε τη φάση μετά πάνω του. Και είναι ένα πεδίο ωραίο το τι θα συμβεί με το VAR. Και εδώ είναι δημοσιογραφικά να μας πείτε πόση άνεση έχει ένας διαιτητής να παίρνει τη φάση πάνω του εφόσον υπάρχει VAR. 100%. Να πει όχι, εγώ το είδα και είναι καθαρό. 100%. Και δεν πάνε να χτυπιέστε εσείς. Κοιτάξτε, με το VAR τι μπορεί να γίνει. Στην Ισπανία έγινε τέτοιο, ας πούμε, το Μαδρίτης Ρεάλ, νομίζω. Έγινε πέναλτι, ναι, έτσι. Ναι. Και πήρε την απόφαση, ενώ το VAR έδειξε, ρε παιδί μου, ότι δεν είναι πέναλτι, είπε ότι είναι. Σε αυτό το μάτς έγιναν διάφορα. Και στο προηγούμενο της Αθλέτης. Γιατί ο Ιταλός που σφίριξε στο Άρης ΠΑΟΚ έχει γίνει γνωστός στην Ιταλία για αυτό το λόγο. Ενώ το VAR έδειξε ότι είναι γκολ, αυτός έδειξε ότι δεν είναι. Το κοίταξε το VAR. Ναι, το κοίταξε. Πήγε το είδε. Πήγε το είδε και έκανε λάθος. Είναι υποχρεωμένος ο διαιτητής να πάει να το δει. Ή μπορεί να πει τη φάση. Όχι, μπορεί και να μην πάει. Είδα τι γίνεται. Μπορεί και να μην πάει. Αν θα έχει μετά επίπτωση ο διαιτητής. Μιλάμε τι γίνεται μέσα στον αγώνα. Ο ίδιος μπορεί να αποφασίσει αν θα πάει να δει το VAR. Ο ίδιος θα αποφασίσει αν αυτό που βλέπει στο VAR μπορεί να του λέει αυτός που είναι στο VAR πάνω ότι φαίνεται ότι είναι πέναλτι. Ναι. Και να πει αυτός όχι δεν είναι. Αυτός είναι ο τελικό. Αυτός αποφασίζει στο τέλος. Αυτός αποφασίζει. Κύριε Παπαδοπουλέ, ναι, το μαρκάρισμα στο τέταρτο λεπτό του παίκτη του Πανιωνίου, ναι, στην περιοχή είναι πέναλτι. Ποιο λέει στο Λάρσον. Εψε. Εγώ λέω δεν είναι. Δεν είναι. Είναι εγώ λέω ότι είναι πέναλτι στο τέλος. Το ζητάει πέναλτι ο Πανιώνιος. Α, στο τέταρτο λεπτό. Όχι, δεν το κάνει. Πότε λες, για στο χθεσινό παιχνίδι. Εχθές. Ζητάει πέναλτι ο Πανιώνιος. Ζητάει ένα πέναλτι στο τέταρτο λεπτό. Κάνει μια βουτιά, εντάξει. Ποιος είναι, ποιος είναι στη φάση. Ποιος, ο Τσιλούλης πάλι. Όχι, ο... Όχι, άλλος είναι. Θυμάστε το πέναλτι που ζητάει ο Άρης στη Σμύρνη με τον Ματέο. Δεν το θυμάμαι αυτό. Το θυμάμαι πολύ αμυδρά. Το θυμάμαι πολύ αμυδρά. Να περάσει και το βάζει ο Μάριο. Με το Μίγκες. Με το Μίγκες. Δεν το θυμάσαι Μάριο πολύ αμυδρά. Μπες αυτή τη στιγμή. Πάτα Πανιώνιος Άρης. Οκτώβριο του 18. Α, για το μάτι Πανιώνιος Άρης. Όχι για Πανιώνιος. Τώρα νομίζω ρε Κώστα. Η μεγάλη εικόνα. Τότε τι κάνουμε. Αδειλίζουμε τον κόνοπα. Α πούμε αυτό κάνουμε. Αδειλίζουμε τον κόνοπα. Τι κάνουμε. Να πούμε τα πράγματα όσο έχουν. Να σου πω κάτι. Τι είναι τότε. Να ρεσί. Όλη τη χρονιά δεν μίλησα. Να σου πω κάτι. Ο Ηρακλής μπορούσε να έχει τώρα το χάλι αυτό. Πέντε βαθμούς. Ο Ηρακλής με το χάλι αυτό μπορούσε να έχει τώρα πέντε βαθμούς παραπάνω. Και επειδή μου δίνεις ένα δεν είναι σκεπτικό Ρακλή, αυτό! Και επειδή μου δίνεις ένα η μεγάλη εικόνα είναι άλλη! Το χάλι του Ηρακλή! Αν αρχίσω και λέω! Αυτό εδώ δεν είναι πέναλτι. Το ξεφτιλίκι του Ηρακλή. Όχι, δεν το βλέπω. Πανιώνιος Άρης λέτε ρε παιδιά. Η φωτογραφία δεν μου λέει τίποτα έτσι μωρέ. Καλά, δεν το θυμάσαι. Όχι, όχι, φωτογραφία, βίντεο. Τι θυμάμαι. Απόλλων Άρης είπες ρε παιδιά. Απόλλων Άρης είπες. Πανιώνιος Άρης λες. Και ο Βαρούχας και όλοι. Α, τώρα δεν έκανα. Ναι, αυτή η φάση λες. Άλλο λέγατε. Λέγατε και το Άρης Πανιώνιος και το Απόλλων Άρης. Είπα για δύο φάσεις. Είπα και για τη χθεσινή τη φάση που στο τέταρτο λεπτό ζητάει πέναλτι ο Πανιώνιος σε ένα κράτημα. Ωραία. Κώστα! Πρέπει να. Κώστα! Κλείσε! Περιμένουν άλλοι δύο! Προχθές δύο μέρες κάναμε ωραία διαχείριση. Είναι πολύ άδικο αυτό. Πάμε! Κλείσε! Δεν πήγε τώρα κλείσει. Ναι, μ' ακούς. Σε ακούμε, ναι. Ναι, ναι. Είναι ξεφύλλα αυτό, έτσι. Δηλαδή καλύτερα να παίζεις τοπικό παρά να γίνει αυτό που έγινε χθες. Τι έγινε χθες? Με τον Ηρακλή. Να κατέβει ο διευθυντής από πάνω και να μαλώνει μέσα στο γήπεδο ποιο παίκτη θα βάλει την ώρα του αγώνα. Ναι, ωραία, εντάξει, ναι, ωραία. Θα τους πω τώρα να πάνε στο τοπικό. Αφού δεν σας ενοχλεί, εντάξει. Όσοι μας ενοχλεί, τι θα κάνουμε όμως.
Να πάει μάλλον στον Πάοκ. Αν γινόταν αυτό πάντω στον Άρη Μάρι στον Πάοκ, θα κάνει όλη την εκπομπή με αυτό. Ναι, γιατί ο Πάοκ πάει για Βασιλιά. Και ο Ηρακλής τι είναι. Και ο Ηρακλής πάει, ο Άρης πάει για προς Πάοκ. Και ο Ηρακλής Βασιλιά στι καρδιέ μα. Καλά, καλά. Χθε έγινε χαμό. Δεν θε να γίνει τώρα κάτι. Να γίνει τίποτα. Εγώ είδα μαζε φίλε, εμεί ήμασταν Βικελίδη. Δεν το είδα εγώ αυτό. Αλλά έγινε. Προφανώ ήμουνα μέσα. Ωραία. Με το Μασουμάτιο και δίπλα ήμουνα. Έμαθε τι έγινε και τα λοιπά να μα πει. Αυτό εδώ που χτυπάει. Αυτό που χτυπάει. Το είπα προηγουμένως. Ναι. Αυτό που χτυπάει το πίσω με και τον πάγκο. Μόνο ο Θεοδωρίδης. Δεν το είδα εγώ. Ναι. Και το είδαν οι δύο στους 10. Αλλά το σχολίασε και ο Ρόκα. Ναι, σωστό. Άρα έγινε. Μα δεν λέω ότι δεν έγινε. Και... Ωραία, τώρα τι να γίνει. Τι να πάει, ομάδα πάει λοιπόν ο Θεοδωρίδης και τι κάνει. Χτυπάει τον πάγκο. Για να κάνει αλλαγές. Λέει ξύπνα, κάνει αλλαγές. Ναι. Απαράδεκτο. Δεν το σχολιάζω. Απαράδεκτο, ναι. Εντάξει. Απλά στον Ηρακλή αυτό τι να τον κάνω, τι να τον χτυπήσω, τι τον Ηρακλή. Blue Arena. Νοοτροπίες και συμπεριφορές που μικραίνουν επικίνδυνο τον Ηρακλή. Το είπα ότι πρέπει ο Ηλίας Θεοδωρίδης που ήθελε να δώσει μόνο στην συνέντευξη τύπου και δεν δίνει μόνο του, αλλά δίνει με τους άλλους δύο και θέλω να δώσει τον Τριανδρία, ας πάρει θέση να μας πει ακριβώς τι έχει, ποια είναι η θέση του. Αλλά κυρίως όμως ο Παπαδόπουλος ο Τόμ. Γιατί από εκεί είναι, από το κεφάλι. Χαμός γίνεται. Εντάξει. Η ανακοίνωση στήριξε την ενδεχόμενη αποχώρηση του Ηλία Θεοδωρίδη. Πάμε δύο γραμμές και παρερχόμαστε. Πάμε δύο γραμμές. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα, πάμε, Αντρέα. Πάμε. Ναι, πάμε. Τι να σου πω, προηγουμένως μιλάς λίγο ψιθυριστά. Είπες ότι θα πέσει η Τούμπα και άμα έρθει ο Κυριάκος... Γκρεμίστε την τώρα και εγώ λέω ότι άμα βγει ο Μητσοτάκης, στο Ζάπιο που θα πάει το ίδιο βράδυ, θα ανακοινώσει το πρώτο έργο το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Γκρεμίστε το. Ω, έτσι. Δηλαδή δεν θα τον γκρεμίσουμε, βγει Μητσοτάκη, δεν βγει. Έτσι δεν είναι. Βρε, ναι, γκρέμισε το από σήμερα. Δεν τον γκρεμίσουμε, εμεί δεν αγχωριέσαι. Εμεί πάμε στα σίγουρα. Άστον να λέει, άστον να κελαϊδάει. Να μα πει ο Χρήστατο στα λαϊκά δικαστήρια πότε θα γίνουνε. Να έρθω κι εγώ τι ώρα θα γίνει την Κυριακή το λαϊκό δικαστήριο. Έτσι που την περασμένη εβδομάδα. Γύρω στι 9:30. Οκ, να είμαι κι εγώ εκεί μετά. Μετά τον γκολ του Λάρσον. Να με δω τον Καρυπίδη, τον πρόεδρο. Μισό λεπτό λίγο να πω και κάτι. Ποιο. Νύχτα. Ο Καρυπίδης. Όλη νύχτα φεύγουν. Θα χάσει τον Πάκο. Όλη νύχτα φεύγουν. Και ο προπονητής θα φύγουν. Όλοι θα φύγουν. Όλοι. Άντε πάω κάρα αύριο 4. Σήμερα παίζουμε. Σήμερα είναι. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Σήμερα ναι, τώρα είναι 4 το πρωί. Α, έχεις δίκιο, ναι, έχεις δίκιο, ναι, αγόρι μου. Είναι το πρωί. Και γιορτάζει και ο Τραμπ σήμερα, είναι President Day στην Αμερική. Και δεν ξεκίνησε με ύμνο Αμερικής. Καλά και ο Μάριος δεν ξεκίνησε εδώ με Ηνωμένες Πολιτείες και τέτοια. Είναι η μέρα του Προέδρου, έτσι. Το φερέφωνο του υπεριαλισμού δεν ξεκίνησε σήμερα, έτσι. Απίστευτο. Φερέφωνο. Προεδράρα γιορτάει σήμερα και αυτός παρουσίζει. Προεδράρα, εσύ το ψήφισες, Άντριου. Προεδράρα. Δαγκωτό. Φαντάζομαι δηλαδή. Φαντάζομαι. Τι θα ψηφίσω. Έξω Μεξικάνοι, ε! Έξω, ε! Αν δεν είναι αυτοί οι άνθρωποι, δεν είναι άνθρωποι. Ο Πάοκ δεν πάει ποτέ με την εξουσία τότε. Άκου να σου πω. Τι θα ψηφίσω στη γυναίκα που δεν μπορεί να κάνει κουμάντο στο σπίτι, θα κάνει τον πλανήτη. Γιατί τον Τραμπ ποιο τον κάνει κουμάντο. Και μισογίνη. Δεν μου λε, εσένα στο σπίτι ποιο κάνει κουμάντο, εσύ ή η γυναίκα σου. Εγώ. Τι εσύ βρε κάνει, βρε τρώ την παντόφλα, βρε. Τρώ την παντόφλα από το Bronx. Ο Τραμπ είναι Παοκτήτη. Ελληνίδα ή Αμερικάνα έχει. Τέλει Παοκτήτη δεν θέλουμε. Ελληνίδα, έχεις γυναίκα ή Αμερικάνα. Αμερικάνα. Ωραία, τρως κάτι παντοφλές. Ιρλανδέζα. Αμερικάνο-Ιρλανδέζα, έχει. Ωραία, Μάρες, έφτιαξε τώρα. Τώρα θα δώσει πληροφορίες. Βάλε Dropkick Murphys, βάλε Dropkick Murphys. Και είναι και Manchester United. Α, κλαίω, πώς τη λένε το όνομα αν επιτρέπετε. Στέιπλετον. Σούλα. Κριστίν Ονίλ. Για να παιδιά, λίγο τον ακούσουμε. Ονίλ. Κριστίν Ονίλ. Ονίλ. Κλαίω. Χριστίνα Τενέ δηλαδή. Έχει Facebook να πούμε να δούμε. Η Χριστίνα ή Τενέ. Ναι, εγώ έχω Facebook αλλά δεν παίρνω στα Facebook. Α, έχεις Facebook αλλά δεν παίρνεις. Γιατί είχαμε και στην Τούμπα, είχαμε και στην Τούμπα Facebook ρε μάγκα. Σωστό. Φίλε, έχεις American Irish. American Irish, κλαίω. Ναι, American Irish. Κυρίως στη Βοστόνη είναι πάρα πολύ άπειρη στη Βοστόνη. Νο και εδώ και μάτια. Καλά και εκεί σίγουρα, ναι. Νο και εδώ. Εδώ είναι ένα κατ' Η παρέλαση έχει 1 εκατομμύριο ανθρώπων. Η μεγάλη είναι στη Βοστόνη. Η τεράστια μάζα είναι στη Βοστόνη. Και Ιταλούσα πολύ. Νο, εδώ είναι η μεγάλη. Εδώ 1 εκατομμύριο κόσμο. Θα σου βάλουμε κάτι από Dropkick Murphys για σένα και την γυναίκα σου. Άντε, επόμενη γραμμή. Του χρόνου Παπαδόπουλου. Ναι, του χρόνου. Μάλιστα, United θα παίξουμε. Ναι, μια χαψιά. Μια χαψιά του κάνουμε στο θέατρο των Κινέζων. Άντε, στο καλό. Πάμε επόμενη γραμμή. Τι ώρα είναι το αυτό που είπε. Ακούς? Ναι. 7.30 το μάτς, 7.30. Okay, φτάνει. Ζάει να πάει και ένας άλλος που αξίζει. Το μάτς σήμερα 7. Σήμερα 7. 7.30 την Κυριακή. Καλά και επεισόδιο Ρόκα Ρόβα έγινε. Και δεν λες τίποτα. Με το Ρόκα Ρόβα. Δεν ξέρω τι το είδε. Δεν το είδε. Και λόγω. Τίποτα δεν είδες.
Δυσφόρηση και λογομάχηση με τον Ρόμο Ρόβαρ. Α, εμείς όλα πρέπει να τα βλέπουμε. Τον αγώνα βλέπω. Εμείς όλα όμως πρέπει τον να τα βλέπουμε. Τον αγώνα βλέπω. Εμείς για ο Γιάννη, δεν υπάρχει ο Γιάννης ο Ηρακλειδέας. Μόνο ο Γιάννης Αριανός και Κυριάκος Αριανός. Άντε, άντε. Να λέει ο Χταλτίδης δεν το είδε αυτό. Τίποτα δεν βλέπεις. Α, πάει λίγο φιλιά. Καλά που μπήκα στο Blue Arena και τα βλέπω όλα. Περίμενα, ρε. Άντε να σε φτιάξω κιόλας. Ναι. Κάτι άκουσα ότι. Άκουσα. Το λέω που κάνω. Αυτό είναι ό,τι πιο αντιδημοσιογραφικό, έτσι. Ναι. Κάτι άκουσα ότι ο Χρήστος ο Ρόβας έβγαλε εκνευρισμένος και τη φανέλα του. Αυτό το άκουσα. Και δεν τα έπεσε όμως αυτά. Δεν τα έγραψε. Καλά, ρε. Εσείς Κυριάκη, Γιάννηδες, όλοι αυτοί που λέτε ότι εγώ να γίνω γραφείο τύπου. Μήπως ο Ασλαμής θέλει να γίνει γραφείο τύπου στην Παναγκλή. Δύσκολα. Τώρα ξέρει. Τώρα δεν είναι κανείς. Καταρχήν, σε άλλο ραδιοφωνικό σταθμό είναι και ο μπασκετικός ρεπόρτερ και ο ποδοσφαιρικός του Ηρακλή. Κοιμάστε όρθιοι. Ο Θωμάς παρετήθηκε. Πες το Ματζιούκι. Ποιος. Τι λες. Αχιλλέας Καραλής είναι. Ναι, είναι ο Αχιλλέας. Τώρα εντάξει, οκ. Άστο. Από τη μέρα που έφυγε ο Θωμάς. Και ο Κώστας Κούς του μπάσκετ. Και ο φωτογράφος. Δηλαδή σε άλλο ραδιόφωνο και οι δύο του Ηρακλή. Κοιμάστε όρθιοι. Είπαμε με το Ματζιούκι πρέπει εσείς να αναλάβετε. Χυμαρόδη Τσαλτίδη. Αλλά ο Κυριάκος και ο Γιάννης λένε ο Τσαλτίδης δεν το είδε αυτό. Yeah. Εδώ έχει παίξει ξύλο ένας παίκτης με τον προπονητή. Έχει κατέβει ο διοικητικός παράγοντας, κοπανάει τον προπονητή. Πάνε να φάνε τον προπονητή. Yeah. Τον κοπανάει τον προπονητή, βρήκε σύσκολε. Τον πάγκο. Χτύπησε yeah. το διαφανέ κάτω. Περίμενε, ευτυχώς διαβάζω τον φίλο μου τον Βλάχο εδώ που λέει. Πάμε στη γραμμή. Θεοδωρίδης κατά παιχτών στα αποδυτήρια. Καλά. Καλά ρε. Και νέος Καυκάσμα! Τι γίνεται, ρε Μάρια! Δεν πειράζει. Χαμπάρι, τίποτα δεν λες! Ναι, αλλά έχει θέμα. Τι να πω, ρε, και μας λες για τον Απόλλωνα Σμύρνης και το. Και του άλλου φίλε. Ότι σου είπε μέσα άλλη ήμουν. Καλαβά. Μέσα ήμουν. Εδώ έχει γίνει ο χαμός στον Ηρακλή! Μα, μέσα και ήμουν. Ο Αριανός σου στέλνει! Δεν το είδα καλά το Μάιτσε! Δεν του πηδήνει κανεί από πίσω, κατάλαβα. Συγγνώμη, Μαρμίτα, χθε το βράδυ είπατε τίποτα για αυτά όλα. Α, τρελό. Είπατε τίποτα, ε! Γιατί πουλάει, γιατί πουλάει. Δεν θέλει ο άλλο. Δεν θέλει ο άλλο. Δεν θέλει ο άλλο. Γραμμή, γραμμή, γρήγορα. Είπε πάλι κάτι για Άρη. Είπε πάλι κάτι για Άρη. Είπε πάλι κάτι για Άρη. Καλημέρα. Έχουμε γραμμή, Χρήστο. Καλημέρα. Μία γραμμή τελευταία, αν περίμενε ο φίλο. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλο. Καλημέρα, αδερφέ, όνομα και ομάδα. Πέτρο Αριανό. Γεια σου, Πέτρο. Πάμε, Πέτρο, καλή εβδομάδα, κόρη μου. Πάμε. Καλή εβδομάδα. Εντάξει, καλά για το χθεσινό το παιχνίδι. Πραγματικά δεν έχω. Τι να πω. Τι νομίζω ότι. Ναι, όχι, τι να πω. Τι να πω. Ένα πρόστιμο. Έτσι, ακριβώς. Έδειξε, νομίζω, από την αρχή του παιχνιδιού ότι ήθελε το παιχνίδι να το πάει εκεί που το πήγε. Ο ποιο. Ο διδητή. Θα χαλάσει το παιχνίδι. Γιατί, αυτό έδειξε. Γιατί, γιατί είναι παλικάρι. Γιατί δεν βγάζει κέρδο. Γιατί είναι φίλε, πριν από την κόκκινη του Άσα που είναι καθαρή κόκκινη. Ναι. Και στην Αγγλία και στη Γερμανία και στην Ιταλία δεν θα ήταν και μόνο μια αγωνιστική. Ναι. Είναι βλακή αυτό που κάνει. Ναι. Δεν το συζητάω. Αντιεπαγγελματικό τελείω. Ναι. Έχει γίνει φάλο στο Λάρσο. Τι να κάνουμε. Πρέπει να σταματήσει εκεί. Ωραία. Ωραία. Δεν υπάρχει φάλο. Χθε δεν δείχνει. Χθε δεν δείχνει υπέρ του Ηρακλή τρει κίτρινε. Δεν είναι σκεπτικό αυτό. Μαρία, δεν είναι σκεπτικό αυτό. Μαρία, το ποδόσφαιρο στον κόσμο είναι γεμάτο κίτρινες που δεν έχουν βγει ποτέ. Είναι γεμάτο, δηλαδή έλεγε. Δεν σου είπα για κίτρινη, ρε φίλε. Σου είπα να σταματήσει η φάση. Να σταματήσει η φάση, αυτό σου λέει. Να δώσει το φάουλ. Να σου πω κάτι. Στο Άρης Παναθηναϊκός που πολύ σωστά είπε και ο Χρυσάντος, βασικά και όλοι είπαμε ότι το δεύτερο πέναλτι δεν είναι πέναλτι που μας δίνει. Στο δεύτερο ημίχρονο έχει πάρει όλα τα σπόρια ο Παναθηναϊκός και φυσικά κλαίμε όλοι και λέμε μακάρι να μην πέσει κάποιος πέναλτι του Παναθηναϊκού στην περιοχή γιατί και το δίνει, θα το γυρίσει το και θα το δώσει. Ακριβώς. Χθες, μετά από αυτό που κάνει, που πιστεύω ότι θα κατάλαβε, συνεχίζει και παίζει κατά του Άρη, η Μάρια. Συνεχίζει και παίζει κατά του Άρη. Τι να κάνουμε. Είναι χέρι τον γκολ του Πανιωνίου. Είναι χέρι στο Λάρσον η σέντρα που κάνει στο 85. Αν ήθελε δηλαδή να το ισοφαρίσει το ότι έκανε, θα μπορούσε να δώσει ένα τέτοιο σφύριγμα. Τέλος πάντων, εγώ ήθελα απλά να πω για το VAR, γιατί μιλούσατε προηγουμένως, που για μένα είναι η καταστροφή του ποδοσφαίρου, αλλά τέλος πάντων είναι η προσωπική μου γνώμη. Αυτό που έγινε χθες στην Ιταλία, το μάθατε? Το είπα, το ανέφερα γιατί... πριν. Το είπα, αυτό το στο Σπάλ Φιωρεντίνο. Ο Παναγιώτης ανέφερε προηγουμένως. Δηλαδή πραγματικά αυτό είναι που θα καταστρέψει και θα γίνει χαμός στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή να γίνει ένα πάω Κάρης, ένα πάω Ολυμπιακός, οτιδήποτε έτσι. Να βάλεις γκολ. Και να σου πει δεν μετράει, φίλε. Γυρνάω τη φάση δύο λεπτά έτσι. Πριν και δίνω πέναλτι στον άλλο. Τι έκανε τώρα, έτσι είναι όμως, τι έκανε. Όχι, ρε Σιμάριε, αφού τελειώνει η φάση. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Ακυρώνεις, επομένως και ο χρόνος θα γυρίσει πίσω. Ωραία, άρα δηλαδή, δεν θέλουμε λεπτά... το VAR.
Αλλά και εγώ, είμαι υπέρ του παιχνιδιού των αθών. Και εγώ είμαι υπέρ του. Απαγορεύει κάποιο το διαιτητή να σταματήσει το παιχνίδι μετά τη φάση αυτή που διαμετρήθηκε η θεωρητή για πέναλτι? Όχι. Έπρεπε να το σταματήσει, ρε παιδιά. Απλά έσπασε ο διάλογο το ποδάρι και πήγε γκολ για του άλλου. Δεν είναι τρομερή αδικία. Ακόμα και να ήταν πέναλτι, ρε παιδί μου. Έχει συνεχιστεί μια φάση άσχετη με το πέναλτι και έχει μπει γκολ. Αυτό όμω να το πει, αν είναι αδικία, να το πει για την ομάδα σου. Που είσαι Αργιανός και εγώ πάω ξύς, στην περίπτωση του παιδί μου που είμαστε εμείς στη θέση της ΣΠΑΛ και παίρνουμε τίτλο. Παίρνουμε κύπελο. Μα ό,τι και, Παναγιώτη, ό,τι και να γίνει. Δηλαδή, με το ΒΑΡ δεν θα το προχωρήσει. Εγώ ξέρω τι θα καταλαβαίνω. Το ποδόσφαιρο δεν είναι μπάσκετ. Δεν σταματάει ο χρόνος και μπορείς να μπας μέσα και να το ξαναγυρίσεις πίσω. Ακόμα και αυτό. Παραδείγματος χάρη έγινε η φάση του πέναλτι στο 32. Και τον γκολ μπήκε της ΣΠΑΛ στο 34. Και γυρνά στη φάση πίσω 32. Τι γίνεται, τα δύο αυτά λεπτά τα χάσαμε. Δεν είναι μπάσκετ που μπορείς να γυρίσεις το χρονόμετρο πίσω. Ο χρόνος κυλάει στο ποδόσφαιρο. Αυτά τα δύο λεπτά που παίχτηκε κάτι. Κάτι παίχτηκε οτιδήποτε. Ακόμα και στο κέντρο να παίζονταν η μπάλα. Τι γίνονται αυτά τα λεπτά, χάνονται στο ποδόσφαιρο? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Θεωρητικά κρατάει. Ωραία. Καθυστερήσεις. Ναι, οκ, okay, αλλά δεν είναι καθυστέρηση αυτό. Έπαιξε το παιχνίδι εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή ενώ δεν είναι επειδή βγήκε η μπάλα έξω ή επειδή τραυματίστηκε κάποιος και κυλούσε ο χρόνος και δεν παίζονταν παιχνίδι. Παίζονταν παιχνίδι. Ωραία, το ακυρώνεις αυτό. Πρέπει να κλείσουμε, φίλε, να δούμε. Χορηγό. Καλημέρα. Δεν περιμένει άλλο, Χρήστο. Ναι, παλικάρι μου, τι δίνουμε επί 3 εισιτήρια Πάο Κάρης, πες τα λίγο. 3 εισιτηριάκια, παιδιά. Πάο Κάρης, ούτε ένα ούτε δύο. 3 εισιτήρια Πάο Κάρης, Κυριακή, στάδιο Τούμπας, ώρα 7.30 FM και όνομα επώνυμο δίπλα Πάο, καποστολή στο 54526. Μαζί μας έχουμε το ψητοπολείο Μπες στο ψητό. Λαχταριστά μπέργκερς, δροσερές σαλάτες, απολαυστικά σάντουιτς, κλαμπ και αμέτρητες επιλογές, ακόμα και για τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους. Μεγάλο Εξάνω 16 στη Σταυρούπολη, πίσω ακριβώς από τη Μονή Λαζαριστών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 6022 20. Βρείτε μας τώρα και στο Facebook και στο Instagram. Τόνι Κάρεϊ, Τόνι Κάρεϊ, Τόνι Κάρεϊ. Να μην το ξεχάσω. Τόνι Κάρεϊ, Τόνι Κάρεϊ. Rainbow, Rainbow, δύο χρόνια περίπου. Το 4.32. Βάλτε τα μηνύματα λίγο, ρε Χρήσανθε. Βάλτε τα μηνύματα για να βλέπουμε. Όπω, why me, Planet P. Έλα ρε φίλε, κοροϊδεύεις. Α, θα κάνω πως αργές. Θα λέω σε γκόμενες, θα κάνω εφέ. Στους Planet P, ναι. Αυτοί εδώ, βασικά δύο-τρία τραγούδια ξέρω, τίποτα άλλο. Και βασικά το ένα, ναι. Planet P. Μπράβο. Why me και το άλλο. Το Power Tools πιο είναι, θα το ξέρω σίγουρα. Γιάννης Πάοκ, καλημέρα Τροϊκάρα, να είσαι καλά. Πάμε Τούμπα Κυριακή να δούμε την Παοκάρα. Καλημέρα, 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 καλημέρα. Αδικήσαμε τόση ώρα, τον 789, ο Ρωμανίστα είναι από την Δυτική Αττική, ο οποίος έκλεψε την παράσταση με το πρώτο μήνυμα της ημέρας, που είπε ότι η εκπομπή, η προηγούμενη εβδομάδα, οι εκπομπές ήταν ανιαρές και νέκρες, χάλιες, επειδή πάρα πολύ απλά δεν υπήρχε ενδιαφέρον. Στέλνει τώρα νέο τεράστιο μήνυμα με αφορμή τις παρατηρήσεις μου για Αστραγάλους και Γάμπες, Αχτσιόγλου και Ενωτοπούλου. Λέει λοιπόν, από μικρό παιδί μου λέγανε να βρω μια κοπέλα να με κοιτά στα μάτια όπως ο Μάριος κοιτάζει τις κάλτσες των παικτών. Όχι, με αφορμή το που έκαναν τα σχόλια για τις ομάδες που δεν αλλάζουν κάλτσες. Α, τις κάλτσες, ναι. Τεράστιο, τεράστιο μήνυμα. Ακροατές περιμένουν. Τεράστιο μήνυμα. Πάμε, καλημέρα. Καλημέρα. Παιδιά, παιδιά, θα κόβεστε για να υπάρχει ίση κατανομή όπως κάναμε επί τρεις μέρες με Σωτήρη Δασκαλάκη. Δεν φταίει ο Χρήστος, εμείς θέμε. Πάμε, καλημέρα. Εσύ λέει ο θες να ξέρεις. Καλημέρα. Έτσι, καλημέρα, αδερφέ. Καλημέρα. Πάμε. Καλημέρα, όνομα, ναι, όνομα και ομάδα. Τάσος Αργιανός είμαι. Πάμε, λοιπόν, Τάσο, αγόρι μου. Πάμε, αγόρι μου. Πάμε. Όλα τα Αργιανά και Παπαδόπουλο, καταρχάς, ωραίο χαβαλέ αυτό που είπες να ανέβει ο Ολυμπιακός στο άρμα του ΠΑΟΚ άμα θέλει να δείξει ένα δεύτερη θέση. Γιατί, παιδιά, για το χαβαλέ ασχολούμαστε πιο πολύ. Με την μπάλα να έχουμε καζούρα μεταξύ μας. Δεύτερο, Παπαδόπουλο, αν ήθελες όπως λες το ΒΑΡ στο ΠΑΟΚ, να σου θυμίσω, γιατί είπες πριν για το Μάτος ότι... Να σου θυμίσω μόνο ότι στο τελικό, στο Βόλο, στο 7 έπρεπε να έχει αποβληθεί απευθεία στα γωνιά, έτσι. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Το ξέχασα αυτό. Το ξέχασα αυτό. Το offside goal που πήρε το κύπελλο μετά το ξέχασε κι αυτό. Πάμε παρακάτω. Το παίρνει που πρέπει να πάρω πιο νωρίς πρέπει να το δώσει. Για να μην καθυστερούμε, για να μην καθυστερούμε όπως λες. Λοιπόν, Ασλαμά, μια ερώτηση. Στη μαρμίτα που πας εκφράζει σαν εκπομπή, δηλαδή συμμετέχει ειλικρινά. Αν εκφράζει σαν εκπομπή, ναι, το σκουπίδι. Το πάνελ, ο τρόπος που αντιμετωπίζουν και σχολιάζουν τα πράγματα, σε εκφράζει. Μόνο μια ερώτηση, μια απλή ερώτηση που κάνω. Α, το καλά, να σε βοηθήσω. Εγώ,
Να σε βοηθήσω. Εγώ ξέρω να σε εκφράζει ούτε το πάνελ, ειδικότερα πώς ήταν τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και τώρα, αλλά ούτε το ύφος της εκπομπής νομίζω σε εκφράζει. Λοιπόν, στη Μαρμίτα, η μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα. Σε όλα στη ζωή μου κοιτάω τη μεγάλη εικόνα. Το σκουπιδαριό της το αγαπώ. Είναι πολύ σκουπίδι, είναι πολύ τρας. Για να κάνεις τρας TV, χρειάζεται, αν όχι όλοι, κάποιοι, έστω κάποιος, να έχει πολύ πνεύμα και κουλτούρα. Αλλιώς τρας δεν γίνεται. Είναι ορισμός αυτό. Το έχουν πει και οι Αμερικάνοι στο Trust TV. Okay. Αυτό okay. Το κάνω εγώ εκεί. Okay, το δέχομαι. Δεκτό. Πάμε παρακάτω. Σου είχα πει και να δεις και μια δανέζικη ταινία, αν την είδες, το Παγκάκι. Τελικά είναι τριλογία. Αν θυμάσαι, το είχα προτείνει μια μέρα μιλούσε. Ναι, το θυμάμαι. Πριν ένα μήνα. Ναι. Είδα 100 άλλα και, πράγματα τώρα αυτές τις μέρες. Και κλείνω με τον Άρη. Δεν ξέρω αν ακούει ο Σαλτίδη. Ακούει. Δεν ξέρω αν ακούει. Ακούει. Για μένα χθες ο Παντελίδης, πάλι, ο Άρης ήταν πάλι πολύ καλός από το 10ο λεπτό, πάρα πολύ καλός και τακτικά και στις αντεπιθέσεις. Δεν καταλαβαίνω την αλλαγή του Ματέο Γκαρσία, δεν την καταλαβαίνω καθόλου. Θα την πω πάρα πολύ απλό. Πάρα πολύ απλό είναι. Ο Ματέο βγαίνει έξω ώστε στα επόμενα 5 λεπτά να μπει ο Φετφατζίδης. Και να καλύψει την θέση του εκεί. Περίμενε, αυτό είναι. Σου λέω το πλάνο. Βάζει λοιπόν το Βέλεθ ώστε 5 λεπτά να κρατήσει εκεί πέρα. Και στο 68 βάζει το Φετφατζίδη. Και θέλει να βάλει το Φετφατζίδη για να πάει στη θέση του Ματέο. Αλλά τραυματίζεται ο Δελιζήσης. Και αναγκαστικά γυρίζει λοιπόν το Βέλεθ πίσω. Του χαλάει το πλάνο δηλαδή ο τραυματισμός. Ήθελε να βάλει το Φετφατζίδη του Ματέο, ο οποίος Ματέο δεν ήταν καλός χθες. Αυτό θέλει να κάνει. Ήθελε να βάλει φρέσκα πόδια. Διαφωνώ για το Ματέο, αλλά τέλος πάντων. Σκέψου το εξής. Είσαι με 10 παίχτες, άρα οι ακραίοι σου εξτρέμ καταναλώνουν πολύ μεγάλο. Εγώ είχα την εντύπωση απλά ότι ο Λάρσον ήταν πιο κουρασμένος. Καλός ο Λάρσον, αλλά κουράστηκε ο Ματέο και πιο πολλές. Μα θα τον έβγαζε και τον Λάρσον, θα τον έβγαζε αν δεν είχες. Είχες δύο τραυματισμούς και του Τόνσο και του. Θα τον έβγαζε και τον Λάρσον και θα έβαζε εκεί το Μαρτίνες. Για να μην κρατάω παραπάνω τη γραμμή, ένα τελευταίο. Ή θα κάνει κάτι άλλο στο κλείνω, θα βάζε το Γιουνές κορυφή και τον Τικινί θα τον τραβούσε στα άκρα. Ωραία, πάμε κλείσε τα άκρα. Το τελευταίο. Τελευταίο πράγμα, για το πέναντι, δεν το θέλω να το πάρω αυτό το πέναντι, όπως λέμε ότι δεν ήταν πέναντι. Μα αυτό λέμε. Όπως δεν ήταν πέναντι ούτε του Άρη κατόμε με τον Μπάουκ, αυτό με του Άρη για μένα δεν είναι πέναντι. Να ξέρει κανένα από τα δύο πέναντι που έλεγε ο Ιταλός στο Άρη Σπάουκ δεν είναι πέναντι. Όπως δεν ήθελα να το πάρω και χθες γιατί δεν ήταν, αλλά στο δεν θέλω να μαδικούμε, θέλω να ακυρώσει τον γκολ του Πανιωνίου. Αυτή είναι η διαφορά μας με τους συμπολίτες. Απλά. Να είσαι καλά. Ωραία, καλημέρα. Τα σου επόμενη γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά, τι κάνετε. Καλημέρα. Νταλή, ο παδός του Πάουκ. Καλημέρα, Νταλή. Βέβαια να πούμε ότι αν υπήρχε VAR φέτος, το ΠΑΟΚ ήδη θα ήταν πρωταθλητής. Έτσι με 15 βαθμούς παραπάνω. Εννοείται. Μπράβο, πες τα αυτά. Απλά θα είχε ένα κύπελο. Και ο Ολυμπιακός θα κινδύνευε να πέσει. Και ο κύπελος θα γυρίζατε γιατί η φάση του Κρέσπου είναι καθαρό πέναλτι. Έτσι, μπράβο. Το οποίο θα δινόταν με VAR. Έτσι. Και αν είχε VAR και δεκαετία 70 και 80, θα είχα καμιά 38 τίτλους. Θα δινόταν το πέναλτι. Θα δινόταν το πέναλτι, θα το βάζεις κιόλας. Με το VAR λέει ότι μπαίνει και το πέναλτι μέσα. Καλά, μαθηματικά στο όχι, ρε, φίλε, όχι. Αυτά να τα ακούσει όμως εσύ και να τα λες εσύ αυτά. Τι να τα λέω. Εγώ το λέω πάντα ότι δεν είναι σίγουρο θα το βάλω. Αφού τα χάνω κιόλας. Γιατί τον Πάουκ τον βγάλανε ευνοημένο με 15 φάσεις κατά του φέτος και 2 υπέρ του. Εντάξει τώρα. Όχι, εντάξει. Κατά του στο 0-2, στο 0-3 και στο 0-4. Και βάρ 15 φάσεις υπέρ του θα έχει ο Πάουκ. Ναι, αλλά γίνει 1-0 στη Λαμία. Θα σε πω εγώ τι θα κάνεις εκεί μετά. Θα το γυρίσω. Τι θα το κάνεις. Μεγάλη προσπάθεια Παπαδόπουλος στο μπάσκετ. Τα παιδιά του αξίζουν συγχαρητήρια. Τίποτα δεν έχει πει. Τίποτα. Και πού είναι ο Άρης είσαι να βγει. Έχει κάνει την ομαδάρα Παπαθεοδόρου. Βέβαια. Θα πάρω το ευρωπαϊκό. Η οποία ομαδάρα βέβαια μαθαίνω διαλύεται αυτή τη βδομάδα. Σιγά σιγά φεύγουν οι ξένοι. Θα φέρουν το ευρωπαϊκό από την Πολώνια και μετά. 3-4 σφυρίγματα θα πήρε ο Παναθηναϊκός που εκεί που χρειαζόταν. Αποκλείεται ο Παναθηναϊκός στον μπάσκετ να πήρε σφυρίγματα. Εντάξει. Στο τέλος με κοίτα εγώ ήμουν ο Βικελίδης, μου είπαν στο τέλος. Στα δύο λεπτά. Έλα, χέρετε από ό,τι έχει δώσει κάτι, ήταν, παιδιά, κάτι φάουλ στον Παπαπέτρο, ένα φάουλ. Εντάξει. Αυτή η τσαρούχα. Στα τελευταία 3 λεπτά, 4 ο Παναθηναϊκός σκοράρει μόνο με βολές. Από τους 14 πόντους έχει βάλει 10 βολές. Κοίταξε, αυτό βέβαια είναι λίγο διφορούμενο τώρα που λες. Είναι φάουλ. Ναι. Γιατί αν είναι φάουλ, ορθώς τις βάζει. Τα 3 ήταν φάουλ, έτσι. Αλλά με το σκορ 73-75.
Εκείνο τον Παπαπέτρο δεν το δίνει. Και μόνο που το πάλεψε, και μόνο που το πάλεψε είναι άξιο συγχαρητήριο. Εκεί στο 70-67, ρε φίλε, κάνουμε από το 5 λεπτά μέχρι το 1,5 λεπτό πριν τελειώσει το παιχνίδι, χωρίς πόντο. Γιατί δεν έκανε καθυστερήσει, κύριε. Επίση η ΕΡΤ, απαράδεκτο που δεν δείχνει δύο replay. Το ένα είναι η φάση του Παπαπέτρου που δεν τη δείχνει ποτέ ξανά. Και το άλλο είναι το τρίποντο του Γκος για να μειώσουμε, που του γίνεται πεντακάθαρο. Πάω κατά την άποψή μου, αλλά δεν μπορώ να είμαι 100% σίγουρος που δεν έχει replay και δεν το δείχνει ούτε αυτό. Δηλαδή έριξε όλα τα άλλα και μας έκοψε δύο replay. Ωραία, Νταλή. Μάλιστα. Ωραία, Νταλή. Έγινε παλικάρι μου. Καλό δρόμο. Να είσαι καλά. Καλό δρόμο. Επόμενη γραμμή. Δύο περιμένουν. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, Κώστας, ο παδός του ΠΑΟΚ που ήρθε από τη Σοβιετική Ένωση. Λοιπόν, επειδή έλεγες πριν για την εκπομπή που κάνεις και αλλού στην τηλεόραση. Δεν κάνω εγώ. Αλλουνού είναι η εκπομπή. Συμμετέχεις. Ναι. Συμμετέχεις. Δεν συμμετέχεις στο πάνελ. Σωστό. Αυτή η διατύπωση. Ναι, ναι, ναι. Επειδή αναφέρεσαι, όταν αναφέρεσαι στους πρώην ανατολικούς, λες παραπέτασμα ανατολικός, τους ίδιρες, ιδυροειδείς τους λες. Ιδυροειδείς. Με αυτούς που κάνεις εκπομπή τι είναι. Μπορείς να μας εξηγήσεις. Με αυτούς που κάνεις εκπομπή, τι σχέση έχουν. Ναι, ναι, εκεί πέρα. Όχι με αυτούς που κάνεις εδώ τώρα που μιλάμε. Ναι. Με αυτούς που κάνεις τη τηλεόραση. Τους συνεργάτες σου. Αυτούς δεν έχεις να τους κρεμάσεις καμιά ταμπέλα. Να τους πεις κάτι. Όπως... Όσον αφορά την γεωγραφική προέλευσή τους. Τι είναι ναι, αυτό. Λες, το ας πούμε παραπέτασμα, πρώην ανατολικό παραπέτασμα με παραπέτασμα, δεν Iron Curtain, εντάξει, το είπε ο Τσόρτσιλ αυτό. Τιμώτη μνήμη του Ίστορ Τσόρτσιλ. Ιβυροειδείς ονομάζει τους Ήβυρες. Ιβυροειδή, ναι. Ποδοσφαιροειδή. Οι Άγγλοι τι είναι, αυτός που κάνει εκπομπή τι είναι, οι Αμερικάνοι τι είναι, ο Τραμπ, η Χίλαρη Κλίντον. Αμερικάνοι είναι αυτοί. Αμερικάνοι. Ο πόλεμος στο Βιετνάμ, ο πόλεμος στο Ιράκ. Αμερικάνοι είναι αυτοί. Αμερικάνοι είναι αυτοί, ναι. Αυτοί είναι Αμερικάνοι όλοι. Έχεις να πεις κάτι. Τι να πω, Αμερικανοειδή, Αμερικάνοι. Γιατί ξέρεις τι, διαλέγεις τι θα πεις. Ναι. Είσαι έξυπνος. Τάνα. Δεν λες τίποτα γιατί προχθές μας πήρε ο ύπνος. Έτσι. Με τον Ηρακλή μας πήρε ο ύπνος. Ο ύπνος πες τα, πες τα. Προτούσατε την μπάλα όπου να είναι. Πες τα, Κώστα. Κάτσε, εννοείς το χρυσό μάτς. Ο παίχτης φώναζε. Είστε ένα συνοθήλευμα με 5 οπαδούς και 15 παίχτες. Είναι συνοθήλευμα. Και δεν έχεις να πεις άρα τίποτα για αυτό το πράγμα. Τίποτα δεν λέει. Είναι συνοθήλευμα. Ενώ βλέπεις ότι ο άλλος δεν τεντώθηκε καλά όταν έπεσε. Όπα, όπα, όπα. Για πες τα Κώστα, πες τα αυτά Κώστα, γιατί δεν τα μας τα λέει, για πες. Ποιος βρε δεν τεντώθηκε. Ποιος δεν τεντώθηκε. Γενικά που το λέει για τερματοφύλακες. Θα πήγε ας πούμε για τον Πάσα. Ο Πάσα πήγε εγκληματικά. Ο παίχτης του Ηρακλή δεν πήγε εγκληματικά ποτέ. Ποτέ. Ο Παπαδόπουλος. Όταν πήγε ο Γιώργος ο Παπαδόπουλος στον Βέλη Μυριζάγετς, το είπα. Το είπε. Όταν το είπε. Πήγε ο Λάζαρος ο Σέμος στον Τζιοβάνι Τραπαδόπουλο. Όταν πήγε. Το είπε. Όταν δεν έκανε ραδιόφωνο τότε. Συμπέθερε συνταξιούχε να λες πράγματα που έχουν δει άνθρωποι. Συμπέθερε. Καλά. Του Σέμου με τον Τζιοβάνι στο Ηρακλής Ολυμπιακός. Ποιο δεν το είδε. Να λες πράγματα γιατί ακούν παιδάκια που γεννήθηκαν 15 χρόνια. Τι φταίει εγώ, ρε φίλε, αν δεν είδε ο άλλος το Ηρακλής Παναθηναϊκός. Με παικταρά Παπαδόπουλο Γιώργο και παικτούρα Βέλη Μυριζάγετς. Να υπάρχει εικόνα. Όταν μιλάμε πρέπει να υπάρχει εικόνα. Δεν μιλάει. Εγώ ξέρεις τι θα σε πω. Ποδοσφαιρικά δεν υπάρχει μεσέμο και Τζιοβάνι, ρε φίλε, πλάκα μου κάνεις. Να σε κρεμάσω κι εγώ μια ταμπέλα. Ακούς, Ασλαμή. Ναι, αγόρι μου, Κώστα μου. Ασλαμή, να σε κρεμάσω κι εγώ μια ταμπέλα, ποδοσφαιρική ταμπέλα, όχι στη ζωή σου. Είσαι ένας κακομύρης, οπαδός του Ηρακλή και της United, φιλοολυμπιακός, ρε φίλε. Και λίγο αν θέλει να. Λίγο. Ναι, λίγο, λίγο. Είμαι λίγο φιλέλλην, γιατί, είμαι δεν μπορεί να είσαι Έλληνας που δεν και να γουστάρεις Αμερικάνο. Δεν μπορεί να είσαι Έλληνας και να γουστάρεις Αμερικάνο. Αν θυμάμαι καλά είσαι Έλλην, δεν είσαι φιλέλλην. Είμαι Έλλην και φιλέλλην. Όπως σωστά λέει ο Γιώργος Ζαγόρας. Φιλέλλην ο είσαι. Ο κάθε ένας που κοιμάται. Φιλέλλην, όχι φιλέλλην. Ο Έλλην δεν γίνεται να είναι φιλέλλην. Του το είπα κι εγώ. Κι όμως είσαι λάθος. Κι όμως, είσαι λάθος, φίλε. Είσαι λάθος γιατί μπορεί να είσαι Έλληνας και να είσαι ανθέλλην. Εγώ είμαι και Έλλην και φιλέλλην. Είσαι Άγγλος φιλέλλην. Το καλό Κώστα, ξέρεις ποιο θα ήταν. Να ήταν και φιλέλλην. Φιλέλλην είναι ξέρεις αυτός. Φιλέλλην. Ενώ γουστάρει να λέει κάποια αριστερά, αριστερίζει, στο καπάκι υποστηρίζει την Αγγλία. Όχι, όχι, αυτά τα λέει για να πηγαίνει στις συναυλίες που είναι κυρίως τα παιδιά αυτά. Για να μην τις φάει. Κεφαλάκι ήσυχο. Ναι, ναι, καλύπτεται από όλες τις γωνίες. Έτσι. Σε παραδέχομαι. Ναι. Λοιπόν, άκου τώρα να πω και. Ναι, γιατί περιμένει κι άλλος ένας. Είναι τελευταίο. Παναγιώτη,
Το Γλέντι τώρα ξεκίνησε, αγόρι μου. Ναι, ρε, δεν σταματάμε. Ρε, δεν σταματάμε. Και του χρόνου έχουμε. Τον Πανιόνιο θα τον αποκλείσει για να βγω Ευρώπη. Τι Γλέντι. Ναι, καλημέρα. Με τρεις ομάδες ο Πάουκ στην Ευρώπη του χρόνου. Θα τον αποκλείσει. Ναι, καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Γεια καλημέρα, καλά, κύριε Κώστα Τετραμπαλίδη. Κύριε Κώστα, έχει όλο τον χρόνο μέχρι να κλείσει. Καλή εβδομάδα. Φίλαθος αναστήσανε τον πεθαμένο. Δεν βαριέ. Λοιπόν, τουλάχιστον έχουν να ικανοποιούνται με το επίτευγμα που έκανε η ΑΕΚ στο μπάσκετ. Σιγά το επίτευγμα, κύριε Κώστα. Άρα η Σάλο Ρέτζο στη λεπτοκαριά είναι πιο. Θαύμα είναι μπροστά στην ομάδα μπάσκετ αυτή εδώ. Αυτή τη στιγμή είναι καλύτερη από τη δική σου ομάδα. Ποια, ρε? Ποιος? Η Φλαμέγκο χθες. Η ΑΕΚ. Από τον Ηρακλή. Έλα, θα σε κάνω μια γαψιά. Περίμενε, στην Ευρώπη παίζουμε. Περίμενε. Στο μπάσκετ είναι καλύτερη. Πού το έχει γυρίσει, πού το έχει γυρίσει. Καλύτερη, δύο φορές έχει χάσει. Τι καλύτερη. Λοιπόν, επίσης, αυτό που λέτε τώρα, ντάμπλ και τα λοιπά, αίτητο και αυτά. Αίτητο το έκανε ο Παναθηναϊκός. Το 63, τα ξέρουμε, εντάξει, ναι. Και στο κύπελο ήταν αίτητο. Εσείς κάνατε δύο ήττες. Εδώ μιλάμε για πρωτάθλημα, Κυρκό. Όχι, όλη τη σεζόν πάμε. Κυρκό, στο πρωτάθλημα! Πρωτάθλημα! Αίτητο έχει πάρει μόνο πρωτάθλημα! Σου λέει απλά ο Παναθηναϊκός έκανε και τη μαγιά. Πήρε και στο κύπελο όλη τη σεζόν αίτητο. Κύπελο! Όχι, μισό λεπτό να τελειώσω. Και άμα συγκρίνει τον σημερινό Πανιόνιο και τον Απόλλωνα και τον Εθνικό τότε και την Προοδευτική με τις τότε, γελάμε. Σωστό. Σωστό. Γελάμε. Ο Κακόμηρος Απόλλωνα, αυτός με την λαφρά ταξιαρχία. Έτσι, τον αδερφόν Καμάρα. Έτσι, τον αδερφόν Καμάρα, μπράβο. Πέρσι δεν τα έλεγες όμως αυτά. Και πέρσι με... τώρα προέκυψε το θέμα. Α, τώρα προέκυψε το θέμα. Γιατί πέρσι μήπως... Δεν το πήρε η ΑΕΚ. Α, έκανα διαλυματικό ύπνο τώρα. Καταρχάς, με θλίβει το γεγονός, όταν παίζεστε εσείς το κρισιμότερο παιχνίδι της χρονιάς με τον Ολυμπιακό και παίζει ένας Έλληνας μόνο. Ναι. Ας μην έχω και κανένα, δεν με πειράζει. Δεν κατάλαβα. Όταν όμως ήταν στον Άρη λέγανε εμείς τα Ελληνάκια του Κωστίκου, τα μωρά του Κωστίκου. Τι λογική είναι αυτή τώρα. Ας κλείσουν τα σύνορα. Ας κλείσουν τα σύνορα να παίζουν δύο ξένοι στο πρωτάθλημα και να τελειώνει η ιστορία. Δεν κατάλαβα τώρα. Να χαίρεσαι αυτές τις ομάδες, όχι μόνο ΠΑΟΚ, όλη η Ελλάδα να χαίρονται αυτές τις ομάδες. Εσύ ρε Κυρκό στο μπάσκετ πώς έχεις την πεντάδα Έλληνες. Για πες μας λίγο. Ποιο! Διπυρωτικό πυρήνες! Ποιο! Πόσους Έλληνες έχεις στην πεντάδα, για πες μας λίγο. 2-3, ξέρω εγώ. Όχι, 3-4, 5. Καταρχάς δεν το είδα. Α, δεν το είδες. Μιλάμε για διπυρωτικό τώρα, δεν είδες το διπυρωτικό. Μήνυμα οπαδού του ΠΑΟΚ του θαλαμοφύλακα. Διάβαζε. Φύλακας. Έναν Έλληνα είχαμε στον τελικό του Βόλου και αυτός έκανε τη λαλακία. Το Γλύκο εννοεί. Κοίταξε τα μηνύματα από Γιώτα 3 και Γιώτα 4. Δεν πιάνουν. Σωστό. Δεν πιάνουν. Μια χαρά. Μια χαρά. Δεν είπε κάτι. Γιώτα 4 και Γιώτα 5. Καλημέρα, τεράστια. Δεν είπε κάποιο ψέμα. Συγγνώμη να πω κάτι, ρε φίλε. Κάθε φορά η τουμπάρα 30.000 κόσμο, 40.000. 17.000 εισιτήρια. Μέσο όρο. Μαζί με τα διαρκεία. Τι γίνεται. Αυτό είναι μαζί με τα διαρκεία. Φίλε με τον Ολυμπιακό. Μπορεί να έχει 35. Χωρίς πλάκα. 85 μην είχε. Φίλε, εγώ 25 ευρώ εισιτήριο και πάντα το βλέπω όρθιο. 17. Ούτε όρθιο μπορεί να το βλέπει. 17 γιατί, ρε φίλε, κλέβει την εφορία. Δεν πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ κάνει τέτοια πράγματα. Ο ΠΑΟΚ είναι σωστός, κύριος. Πλερώ τα πάντα. Ναι. 17.000 εισιτήρια και λέτε 30 κάθε φορά. Άραξε τώρα στο βυθό σου και τα απόγευμα πήγαινε στον άλλο το βυθό. Πού? Αγνώστου στρατιώ 36 στην Πολύχνη, ναι. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310. Ναι. 66-23-76, ναι. Με 4 ευρουλάκια, 4 τσιπουράκι και 2 μεζεδάκια. Όλη η μαγεία και η φρεσκάδα στο πιάτο καθημερινά και από Δευτέρα ως Παρασκευή όλα τα μεγάλα ψάρια που τρώνε τα μικρά, ναι. Με έκπτωση 30%. 4 όμως λέει. Δεν είναι 4 και πληρώνω 8. 4. 4. 17.000 λέει εδώ πέρα. Γιατί? Εντάξει. Εσύ πόσο έχεις? Και έχεις παίξει και με Ολυμπιακό. Εσύ πόσο έχεις? 9.266. Αφού 15 είχε χθες, τι έγινε? Ωραία, Χρήστο, μέσο όρο, ρε φίλε. Βάλτε τα μηνύματα να κλείσουμε γιατί νομίζω κάτι χρωστάμε. Πάω κάρι, πηγαίνουν ή. Προσέξτε λίγο, δίνει τους νικητές ο Παναγιώτης, αφού πρώτα διαβάσουμε του Γιώργου Ταλού το μήνυμα που λέει κρυστάλλινη φωνή ο Κυρκό, παρότι μπουκωμένος. Αχ, Αντρέα. Το άλλο δεν, γιατί είναι το άλλο, ναι, εντάξει, οκ. Okay. Πάμε, οι νικητές. Αζάς Γιάννης. Αζάς! Ο Αζάρ παίζει. Ο Αζάρ. Ναι. Α, δεν τον έβαλε. Αζάς Γιάννης τελειώνει σε 3-16. Μάνης Γιώργιος τελειώνει σε 6-79. Μανής, ναι, όπως είναι, ναι, παιδί μου. Αρίστη Θεοδωρίδου, μήπως είναι ο Θεοδωρίδου.
τελειώνει σε 6.91. Αρίστη. Θεοδωρίδου, Μάνης, Μάνης και Αζάς Γιάννης θα πάνε στον αγώνα. Πάω Κάρι την Κυριακή. Θα πάνε να δει την Αριανάρα. Την Αριανάρα! Πώς γίνεται η τέτοια, παίρνει τηλέφωνο Μαριλής. Ποια? Επικοινωνούμε Μαριλής μαζί τους. Με ποιον? Ναι, 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 ναι. Ναι, 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 ναι. Τα λέμε αύριο. Ναι, ναι. Λοιπόν, θα έρθεις ή όσο πλησιάζει το μάτι θα φοβάσαι. Τι πλάκα είχε. Τόμας Μπεντινέλη, Σιλάλ Ελχέβε και τα άλλα παιδιά, Γιάννη Κοντοέ, εξήγησέ τους τι σημαίνει Γεώργιος Καμάρας, τι σημαίνει ελαφρά ταξιαρχία. Ο άλλος το χούι του ρε φίλε. Τι σημαίνει Αριστίδης Καμάρας. Όχι, όχι, όχι. Για να έχεις τζέρτζελο πρέπει να χάσουν από μένα. Από τους 10 πάει στους 7. Step by step λένε οι Αμερικάνοι. Όχι, ναι, ναι, βήμα-βήμα. Αύριο πρωί. Βήμαμε, κάθε Δευτέρα είναι τέτοια Μάρη. Παρασκευές και Δευτέρες. Μάρη, όσο πιο γρήγορα συνειδητοποιήσει ότι έχουν πάρει το πρωτάθλημα. Και θα το ξαναπάρει του χρόνου. Έχεις του χρόνου να κάνεις βήματα. Τα δικά σου όμως είναι σαν του Πελαργού. Το μετέωρο βήματο. Ισοφάρισαν την Αϊμέγγεν και τον Άρη στα πρωταθλήματα. Αντερεχαμένε. Τέλος. Αντερεχαμένε που έχουν διπλάσιους τίτλους και Γιάννη Κοντοέ. 17 ζωές θες για να με περάσει. Γιάννη Κοντοέ, εξήγησέ τους. Ένα σερί τρία χρόνια θα πάρω τρία κύπελα και τελείωσε. Εξήγησέ τους τι σημαίνει ο θρύλος της ελαφράς ταξιαρχίας και γιατί επί 15 χρόνια δεν είχαν νίκη εκεί μέσα. 0-3. Χρήστο Κιώση, στην ανάγκη εξήγησέ τους το εσύ. Που το ξέρεις νομίζω πολύ πολύ καλύτερα. Κάντε τη σημερινή ημέρα αυτό που λέει ο Τόνι Κάρεϊ. A fine, fine day. Με συγκινεί ο Κιώσης. Δεν θα πεις λέει για πιπερών. Πιπερών. Ανθέων 25, έτσι. Νυν Γεωργίου Παπανδρέου 25. Ονειρικά φαγητά, όποιος κινείται ανατολικά και δεν έχει χτυπήσει πιπερών, πραγματικά δεν ξέρει τι του γίνεται. Τόσο απλά.